κίνδυνη ορατή και από αυτή την πλευρά. Τα είχαμε όλα δηλαδή, έχουμε και τους σατανολάτρες, έχουμε τη σατανολατρία, τη μαύρη μαγεία. Και βεβαίως, για να μην είμαι αοριστολογών, για να μην αοριστολογώ επί του θέματος, λέγω ότι ευθυνόμεθα όλοι, αρχίζοντας από το σπίτι μας και φτάνοντας σε έναν έναν τους φορείς. Και στα σχολιά ακόμη, και στις θεολογικές σχολές ακόμη, και όπου και αν γυρίσουμε, το βλέμμα μας, εκτός ίσως της Εκκλησίας, θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, υπάρχει μία αναισθησία, μία διαφορία παντελής για ό,τι χτυπάει την εθνική μας υπόσταση και, και από αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι ήδη θα έχετε θορυβηθεί. Έχετε λάβει, αγαπητοί φίλοι, τα μηνύματα κι εσείς. Δεν είναι υπερβολικά τα περισσότερα από όσα γράφονται και λέγονται αυτές τις ημέρες. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλά στοιχεία, όπως είπα προηγουμένως, που δείχνουν ότι η σατανολατρία θα αποτελέσει και αυτή ένα από τα μεγαλύτερα χτυπήματα για την εθνική μας υπόσταση. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο επανέρχομαι σε αυτό που προείπα. Η τηλετόρα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της, πιστεύοντας, έχοντας ως θέμα αρχής, το τονίζω αυτό προς πάσα κατεύθυνση, ότι η αλήθεια εδώ πρέπει να προχωρήσει μέχρι το κόκαλο, χωρίς πανικό, χωρίς υστερίες. Να δούμε την έκταση του κακού και ενδεχομένως τους υπευθύνους. Και ενδεχομένως και εκείνους οι οποίοι θα εκρύβονται πίσω από αυτά τα πλάσματα, τα νεαρά πλάσματα, τα οποία συνελήφθησαν προημερών και που για τον ΑΒ λόγο πασχίζουν αυτή τη στιγμή να σταματήσει ο θόρυβος και κυρίως για να προφυλαχθούν από τις συνέπειες. Η τηλετόρα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της, τον ενημερωτικό της αγώνα, για να κατορθώσει ο κάθε Έλληνας, ο κάθε οικογενειάρχης, ολόκληρη η ελληνική κοινωνία να αμυνθεί. Ένας αγώνας αντίστοιχος έχει ξεκινήσει για τα ναρκωτικά. Εκεί είναι κάπως οργανωμένη, αν όχι τέλεια, η προάσπιση αυτής της κοινωνίας, της έρημης ελληνικής κοινωνίας, που άλλοτε ήταν τόσο ήσυχη από τέτοια προϊόντα. Εισαγόμενα κυρίως, το τονίζω. Θα πω ότι το θέμα για το οποίο και σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίκαιρο ρεπορτάζ ακόμη είναι αόριστο για πολλούς. Και γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε εδώ εμείς στη τηλετόρα να προχωρήσουμε και με άλλη ενημερωτική συζήτηση. Και με αυτή και με άλλες που θα επακολουθήσουν. Ήδη έχουν γίνει δύο. Μία παρουσίαση έκανε ο Μιλών, άλλη μία ο Γενικός Διευθυντής της τηλετόρα, χθες, ο κύριος Μιχαλόπουλος. Σήμερα επανέρχεται ο Μιλών με ένα, πιστέψτε με, πραγματικά από τους πιο φωτισμένους λειτουργούς της Ορθοδοξίας, έναν ιερωμένο που νυχθημερών αγωνίζεται για την Ορθοδοξία μας. Και προσωπικώς, επειδή έχω την τύχη να τον γνωρίζω χρόνια, έχω μορφώσει την γνώμη ότι πρόκειται για έναν από τους πιο φωτισμένους λειτουργούς πράγματι της Ορθοδοξίας. Δεν είναι δηλαδή διαφημιστικό το μήνυμα, είναι και η προσωπική μου άποψη. Πρόκειται για τον αρχιμανδρίτη Τιμόθεο Ηλιάκη, ο οποίος άλλωστε είναι γνωστός από το Βήμα της Τηλετόρα, από την εκπομπή Χριστιανικά Μηνύματα που μέχρι πρότινος έκανε ο ίδιος. Αργότερα τα καθήκοντά τον υποχρέωσαν να σταματήσει για λίγο την εκπομπή αυτή. Και πάλι όμως, στο κάλεσμά μας, για να μας δώσει την γνώμη του, να μας μεταδώσει την σοφία που έχει πάνω σε όσα αφορούν τουλάχιστον τον τομέα του, ήρθε λοιπόν στο κάλεσμά μας ο αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Ηλιάκης και μαζί οι δυο μας εδώ ενώπιον και ενώπιον όλων σας θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τη γνώση σας
και να συναγάγετε τα συμπεράσματά σας για το τι πρέπει να γίνει μέσα στο σπίτι σας, μέσα στην κοινωνία μας, την πολυχτυπημένη, επαναλαμβάνω, από πολλούς ανέμους. Πανοσιολόγιότατε, σας καλωσορίζω, με σεβασμό σας έχω δίπλα μου. Βεβαίως οι τηλεθεατές μας έχουν ακούσει τον λόγο σας, όπως είπα, από την εκπομπή Χριστιανικά Μηνύματα. Εγώ όμως είχα την τύχη πολλές φορές να σας ακούσω και κατηδίης. Σας έχω συμβουλευτεί και έχω προσέξει και επαναλαμβάνω ότι ο λόγος σας είναι μετρημένος, χριστιανικός και εκφράζεται πάντοτε με εκείνο που εγώ, χωρίς να μου επιτρέπετε να κάνω κοπλιμάν, σας λέω, εκφράζεται πάντοτε με σοφία. Είμαστε λοιπόν δίπλα, απλά και χωρίς θόρυβο και δισταγμούς, θα προχωρήσουμε στην συζήτηση αυτή που μας παρεχώρησε η τηλετόρα τον χρόνο να κάνουμε. Και θέλω, αρχίζοντας, να πείτε τα πέντε λόγια τα δικά σας, συνοπτικά επί του θέματος, για να εισαγάγω μετά μία-μία τις ερωτήσεις. Παρεπιπτόντως να σας πληροφορήσω κάτι που σας έκρυψα πριν μπούμε, όχι σας έκρυψα, αμέλησα. Ήδη μου έχουν έλθει τόσες πολλές ερωτήσεις που φαντάζομαι ότι σε κάποιο σημείο πρέπει να περιορίσουμε το δικό μας λόγο για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα των τηλεθεατών. Και ό,τι άλλο έρθει εν τω μεταξύ, συνοπτικά οι συνεργάτες μας, οι καλοί μας συνεργάτες της τηλετόρα έξω από αυτό το στούντιο, σταχυολογούν και μας αραδιάζουν μία-μία τις ερωτήσεις για να μας τις δώσουν στην πορεία της κουβέντας αυτής που αρχίζουμε. Σας περιμένω λοιπόν και εγώ, γιατί ομολογουμένως έχω και εγώ πολλές απορίες, δεν είμαι ούτε υδροκέφαλος, ούτε κανένας άνθρωπος πάνσοφος, ιδιαίτερα περί τα εκκλησιαστικά, ομολογώ ότι η γνώση μου είναι γενική. Όσα μπορέσω, όσα έχω μπορέσει, τα έχω μελετήσει από βιβλία ή ακούγοντας ορισμένους ιερείς και κυρίως εσάς που έχω συμβουλευτεί τελευταίως. Καταρχάς σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Υπερβολές. Η υπερβολή βέβαια τιμά τον υπερβάλλοντα. Σας ευχαριστώ. Ό,τι πούμε θα είναι λόγια του Θεού, όχι δικά μου. Θα είναι σοφία την οποία ο Θεός στέλνει στους ανθρώπους. Και πριν αρχίσουμε να ευχηθούμε και στους αγαπητούς τηλεθεατές καλή χρονιά. Τους έχω επιθυμήσει, αλλά όπως είπατε και εσείς, καθήκοντα άλλα με κρατούν για λίγο καιρό μακριά τους. Ας έχει όμως, μπορούμε να ξεκινήσουμε το θέμα, το οποίο όντως είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα από όλους. Χωρίς πανικό, όπως είπατε και εσείς, δεν υπάρχει λόγος κανένας πανικού. Απλά πρέπει να αποκαλυφθούν ορισμένες πτυχές του, ούτως ώστε ενημερωμένος ο Ορθόδοξος Έλληνας να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις. Μάλιστα. Να ξεκινήσω λοιπόν εγώ την συζήτηση με μία ερώτηση η οποία πιστεύω ότι απηχεί στους περισσότερους τηλεθεατές μας. Ήδη με αυτήν είχα περίπου ξεκινήσει και την προηγούμενη συζήτησή μου, αλλά την έχω τροποποιήσει σε ένα ορισμένο βαθμό. Σας ερωτώ λοιπόν, πανοσιολογιότατε, είναι υπαρκτό καταρχήν το θέμα του διαβόλου και ομιλώ από θρησκευτικής μεν πλευράς να μου απαντήσετε, αλλά και γενικότερα εάν έχετε και το πεδίο αυτό μελετήσει και φιλοσοφικός, δηλαδή η δύναμη του κακού εν υπάρχει, τη μεταφέρω στη θρησκεία, ονομάζεται διάβολος. Ναι. Βεβαίως η ύπαρξη του διαβόλου είναι ένα γεγονός. Είναι ένα γεγονός. Αναμφισβήτητο γεγονός. Μάλιστα. Δεν μπορεί να θεμελιωθεί η χριστιανική διδασκαλία με την απουσία του διαβόλου. Ο διάβολος είναι παρόν. Ο διάβολος είναι δημιούργημα του Θεού. Από τα πρώτα μάλιστα δημιουργήματά του, η δε δημιουργία του προϋπήρχε του ανθρώπου. Είναι δηλαδή παλαιότερος των ημερών από εμάς. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια. Βεβαίως. Και για το ιστορικό μέρος. Βεβαίως και θα πω. Το ιστορικό θρησκευτικό. Βεβαίως. Και βεβαίως και θα πω και θέλω να επισημάνω ότι εκείνο το οποίο
φταίει για την κατάσταση που δημιουργήθηκε είναι η έλλειψη κατηχήσεως από πλευράς χριστιανών. Μάλιστα. Έχουμε επαναπαυθεί. Πηγαίνουμε στην εκκλησία, κάνουμε το σταυρό μας, μετέχουμε στα μυστήρια, χωρίς να έχουμε την επιθυμία, την δίψα αν θέλετε, να διεισδύσουμε μέσα σε αυτά. Ίσως γι' αυτό να φταίνε πολλοί παράγοντες. Ίσως γιατί, δεν ξέρω, κάναμε χρήση της ελευθερίας όχι καλή, την οποία απολαύσαμε. Οι Ρώσοι αδελφοί μας, οι Τσέχοι αδελφοί μας, τους οποίους γνωρίζω καλά, και οι Βούλγαροι αδελφοί μας. Έχετε και ειδικό λόγο για να τους γνωρίζετε καλά εσείς. Ναι, βεβαίως. Οι Βούλγαροι αδελφοί μας, που πέρασαν από την δυσκολία αυτή τη μεγάλη και την δοκιμασία της ελλείψεως της θρησκευτικής ελευθερίας ανάμεσα στις άλλες ελευθερίες που έχασαν, σήμερα κατέχουν πάρα πολύ καλά την πίστη τους. Εμείς δυστυχώς έχουμε επαναπαυθεί στις δάφνες μας, στο ότι καταφέραμε να διατηρήσουμε τη χώρα μας ελεύθερη, τη θρησκεία μας ελεύθερη. Μένουμε ήσυχοι ότι όλα είναι καλά και πίσω από την πλάτη μας μας μαγειρεύουν διάφορα πράγματα τα οποία ξαφνικά μας τα παρουσιάζουν και παθαίνουμε δηλητηρία στην πνευματική. Μάλιστα. Θα πρέπει σε αυτό να έχει συντελέσει και το γεγονός, θα μου επιτρέψετε, Πανουσιολογιώτατε, να πω ότι θα πρέπει να έχει επιδράσει και το γεγονός ότι έχουμε μετέλθει σε μια νέα φοβερή κατ' εμέ εποχή, στην οποία τα πάντα έχουν τεθεί υπό την τροχιά, υπό την δρομολόγηση της καταναλωτικής κοινωνίας. Οπωσδήποτε. Και θέλω να πω ότι οι πνευματικές αξίες, τα ιδεολογήματα, τα ιδανικά, όλα αυτά μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα ή και εξαφανίζονται κατά τόπους. Είναι και αυτή μια παγίδα του διαβόλου. Η μεγαλύτερη ίσως παγίδα του διαβόλου είναι να μας τραβήξει την προσοχή από το πνεύμα και να την ρίξει στην ύλη. Να αφήσει νηστικό το πνεύμα και να χορτάσει την ύλη. Η μεγαλύτερη παγίδα του διαβόλου. Αλλά ας γυρίσουμε στο θέμα που ξεκινήσαμε, να κάνουμε μια συνοπτική παρουσίαση. Ακριβώς. Δεν σας διακόπτω, σας ακούω και εγώ με μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστώ. Γνωρίζουμε λοιπόν από όλες τις γραφές και ιδιαιτέρως από την Αγία Γραφή, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, την ύπαρξη του Σατανά. Καταρχάς μπορούμε να πούμε ότι η λέξη Σατάν είναι εβραϊκή. Εβραϊκή. Σημαίνει αντίπαλος ή εχθρός. Η ελληνική είναι διάβολος, που σημαίνει διαβολεύς ή απατεών. Μάλιστα. Εκτός από ό,τι γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο Κύριός μας και Θεός μας, ο Δημιουργός μας, ο Πατέρας μας, δημιούργησε τα τάγματα των αγγέλων, τα οποία είναι ασώματα, δεν έχουν σώμα, έχουν όμως πνεύμα και ελεύθερη βούληση. Αυτά τα τάγματα των Αγίων Αγγέλων, 9 στον αριθμό σήμερα, 10 στον αριθμό στη δημιουργία τους, έχουν σαν σκοπό να υπηρετούν τον Θεό. Ένα από τα τάγματα αυτά, στο οποίο ηγείται ο Αρχάγγελος τότε έως φόρος, σύμφωνα με την Αγία Πάντα Γραφή, επαναστάτησε κατά του Θεού. Η επανάστασή του έγινε γιατί ο έως φόρος, από εγωισμό και υπερηφάνεια, είπαμε έχει ελευθερία στη βούλησή του ο άγγελος, θέλησε να γίνει Θεός. Θέλησε να ανέβει πάνω από το Θεό. Κάτι που, προσοχή, κάνουμε και εμείς τις μέρες μας. Η φιλαυτία αυτή του έως φόρου επαναλαμβάνεται στις μέρες μας από το τελευταίο δημιούργημα του ανθρώπου, του Θεού, το πιο αγαπημένο του τον άνθρωπο. Επιστρέφουμε. Όταν έγινε αυτή η επανάσταση, ο τρόπος με τον οποίο έγινε ακριβώς δεν είναι δυνατόν να ξέρουμε. Όπως δεν είναι δυνατόν να ξέρουμε πώς ακριβώς έγινε η μάχη που επακολούθησε όταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο ηγέτης, ο αρχιστράτηγος, όπως τον ξέρει ο λαός μας, Μιχαήλ, φώναξε το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, και τα υπόλοιπα τάγματα απομόνωσαν το τάγμα του Αιωσφόρου, το οποίο ευλήθη στην λίμνη του Πυρός και του Θείου. Πετάχτηκε στη λίμνη που είχε φωτιά και θιάφη, μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως, και το επαναλαμβάνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Από το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, που είναι το βιβλίο της Γενέσεως,
έως και το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, της Αγίας Γραφής, την Ιερά Αποκάλυψη του Αγίου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, γίνονται εκτενείς αναφορές για την παρουσία, την ύπαρξη του δαίμονος. Του, εννοείται, του διαβόλου. Διαβόλου. Υπάρχει, είπατε μία λέξη, δαίμον, χωρίς να θέλω να διακόψω τον ηρμό σας, ο δαίμον και ο διάβολος είναι ταυτισμένες έννοιες. Ο Σατανάς, είναι... ο δαίμονας και ο διάβολος είναι το ίδιο και το αυτό. Το ίδιο. Μάλιστα. Μάλιστα. Η ίδια έννοια, αν μάλιστα θέλετε. Μετά λοιπόν από την κατάρριψη του δεκάτου τάγματος των αγγέλων, έχουμε την δημιουργία των δαιμόνων, των διαβόλων, των σατανάδων. Αυτό το τάγμα ολόκληρο, ο αρχηγός του, ο αιωσφόρος και οι άγγελοι που τον ακολούθησαν, από αγαθοί άγγελοι που ήταν, έγιναν πονηροί άγγελοι. Υπηρέτες του κακού, με άλλα λόγια. Υπηρέτες του κακού. Τότε έχουμε και τη δημιουργία του κακού. Την πρώτη του δε επίδραση την βλέπουμε πάλι στο βιβλίο της Γεννήσεως, όταν αυτός ο διάβολος με τη μορφή του φιδιού παρουσιάζεται στην Εύα και με δόλιο τρόπο τη συζητείται να πράξει την πρώτη και αμαρτία, την αμαρτία της ανυπακοής προς το πρόσωπο, προς τον λόγο και την εντολή του Θεού. Η Εύα πέφτει σε αυτό το λάθος, κάνει ανυπακοή στο θέλημα του Θεού, πέφτει στο ίδιο σφάλμα με τον δαίμονα και στο ίδιο λάθος, το λάθος της φιλαυτίας, θέλει δηλαδή και αυτή μαζί με τον Αδάμ να γίνουν θεοί πάνω από το Θεό και φεύγουν από τον Παράδεισο. Μάλιστα. Έρχονται στη γη όπου στη γη σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη έχει εξοριστεί και ο δαίμονας. Και από τότε θα αρχίσει αυτό που ο Κύριος είπε όταν τους έδιωξε από τον Παράδεισο, ο πόλεμος εντός εισαγωγικών του καλού με του κακού. Ο Θεός δηλαδή θα δώσει συγκεκριμένες εντολές στον άνθρωπο και θα του πει ότι για να επανέλθεις στην πρωτέρα κατάσταση την οποία είχες, να μην γνωρίσεις δηλαδή τον θάνατο, γιατί ο θάνατος προήλθε ύστερα από την αμαρτία. Ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο για να πεθαίνει, δεν τον έπλασε για να ζει σε έναν κόσμο σαν αυτόν που ξέρουμε. Δεν είναι ο προορισμός μας για τη γη, ο προορισμός είναι για τον ουρανό, για έναν άλλον κόσμο, για έναν όμορφο κόσμο, όπου επικρατεί μόνο αγάπη, δικαιοσύνη, ειρήνη. Γι' αυτό τον κόσμο μας προορίζει ο Θεός, γι' αυτό μας έπλασε κατ' εικόνα και ομοίωση. Ήρθε ο δαίμονας και μας παρέσυρε, μας έριξε στη γη. Στη γη θα πρέπει να αγωνιστούμε αφενός μεν για να εξασφαλίσουμε τα προς το ζήν, αφετέρου δε για να αντιμετωπίσουμε το καλό και το κακό, ελεύθεροι όμως. Δεν επεμβαίνει ο Θεός στη βούληση. Άνθρωπε, είσαι ελεύθερος να αποφασίσεις. Θέλεις εμένα ή θέλεις τον Σατανά. Και αρχίζει μία μάχη μεταξύ του καλού και του κακού. Κατηχούν οι μεν, κατηχούν οι δε. Αν το πω διαφορετικά, κατηχεί η πλευρά του Θεού και των εννέα ταγμάτων, έτσι, τα οποία και κατηχεί και ο αιωσφόρος με τους δαίμονες, του αγγέλους οι οποίοι τον ακολουθούν. Από τότε θα έχουμε την παρουσία λοιπόν του κακού. Ο δαίμονας, ο διάβολος αν θέλετε, με δολίους τρόπους, όπως εξαπάτησε την Εύα, προσπαθεί να εξαπατήσει και τον άνθρωπο. Να τον οδηγήσει στην ανυπακοή στο θέλημα του Θεού. Μάλιστα. Ο άνθρωπος δεν ήταν δυνατόν να μείνει μόνος του σε αυτή τη μάχη. Δεν μπορούσε μόνος του να αντιμετωπίσει αυτές τις δυνάμεις. Εδώ έρχεται... Μπορούμε να τις ονομάσουμε υπερφυσικές. Έτσι. Πέραν των δυνατοτήτων του των υλικών δυνάμεων. Ας είναι καθηκόνα και καθομοίωση, οι δυνάμεις του κακού, ας πούμε, είναι φοβερές. Οι δυνάμεις του κακού εργάζονται στο να παρασύρουν την σκέψη του ανθρώπου, στο να πράξει ο άνθρωπος... Μάλιστα. Κάτι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Σε αυτή όλη την μάχη, ο Θεός δεν μπορούσε να αφήσει τον άνθρωπο μόνο του. Του είχε υποσχεθεί όταν έφυγε από τον Παράδεισο ότι κάποτε θα έρθει η στιγμή κατά την οποία θα καταληθεί το κράτος του διαβόλου. Η στιγμή αυτή ήρθε όταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο, έδωσε το στίγμα με το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να πορεύεται στη ζωή του, πάλεψε με το διάβολο, θάνατο, τον νίκησε και κατέλυσε το κράτος του, την παντοδυναμία του.
Τώρα πλέον ο άνθρωπος, θωρακισμένος από τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος, μπορεί να αντιμετωπίσει από άλλη σκοπιά τον δαίμονα. Δεν έχει πλέον ο δαίμονας την δύναμη που είχε προτού ο Χριστός χύσει το αίμα του για να ξεπλύνει τις αμαρτίες μας. Για να ξεπλύνει το πρώτο και μεγάλο μας αμάρτημα, το αμάρτημα της ανυπακοής στο θέλημά του που διέπραξε ο πρώτος άνθρωπος και το οποίο έχουμε όλοι μας μαζί, όλοι μας απάνω μας και εξαλείφεται δια του ιερού μυστηρίου του βαπτίσματος. Όλα αυτά δεν είναι δικές μου γνώσεις, ούτε απόψεις. Είναι θέματα πίστεως που αναγράφονται, όπως προείπα, στην Αγία Γραφή και που είμεθα υποχρεωμένοι σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να τα πιστεύουμε και να τα γνωρίζουμε. Και αν μου επιτρέπετε να έχουμε την επαφή, την συχνή επαφή με την πίστη αυτή, ούτως ώστε να έχουμε την ευχέρεια να αμεινόμεθα. Βεβαίως. Βεβαίως. Προς τις επιθέσεις. Βεβαίως. Του αιωσφόρου και των δαιμόνων. Βεβαίως. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε σε αυτά που είπαμε και το τέλος αυτής της πράξεως, αν θέλετε. Το οποίο αναφέρεται στο Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως. Το έχουν πει πριν οι Απόστολοι. Το έχει πει ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Το τέλος λοιπόν αυτό θα είναι ότι ο διάβολος θα καταδικαστεί σε αιώνια κόλαση. Και όσοι τον ακολουθήσουν. Βεβαίως. Αλλά ο Θεός που τα πάντα αγαπά και για τους πάντες ελπίζει, περιμένει. Περιμένει αφενός μένει να δει τον άνθρωπο μέχρι πού θα φτάσει και αφετέρου να δει πώς θα μπορέσει το σχέδιο της σωτηρίας του να συμπεριλάβει όλη του τη δημιουργία. Εννοείται και τον ίδιο τον αιωσφόρο. Ο ίδιος ο αιωσφόρος, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, έχει καταδικαστεί σε αιώνια κόλαση. Μάλιστα. Είναι όμως ελεύθερο πνεύμα και ενδεχομένως να μετανοήσει. Αυτό εξαρτάται από τον ίδιο. Ο Θεός τους πάντας περιμένει. Η αγκαλιά του είναι ανοιχτή. Μάλιστα. Εκεί που θα περιμένουμε όλοι μια αιώνια καταδίκη του διαβόλου, γιατί να μην πούμε ότι την τελευταία στιγμή θα καταλάβει το μεγάλο του λάθος και θα επανέλθει. Θα μου πείτε, πρέπει εδώ να πω για να μην παραξηγηθώ, ότι αυτή ήταν μια θεωρία που ο Οριγένης είχε πρώτος περάσει περί αποκαταστάσεως των πάντων, καταδικασμένη από την Εκκλησία. Δεν ήταν όμως διατυπωμένη με τον τρόπο που το είπα εγώ. Εγώ λέγω, βασιζόμενος στην ελευθερία της βουλήσεως, την οποία έχει ο Θεός δώσει, δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν μέχρι και την τελευταία στιγμή θα μείνει αμετανόητος. Θα μείνει αμετανόητος, γιατί μέχρι σήμερα ό,τι έχει δείξει δείχνει ότι παρόλο που γνωρίζει τι θα πάθει, δεν μετανοεί. Όταν είδε τον Χριστό, το πρώτο πράγμα που φοβήθηκε ήταν μήπως ήρθε να τον βασανίσει και άρχισε να του λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Δαβίδ, μη με βασανίσεις». Ήξερε ότι ο Χριστός είναι ανωτερός του, ότι μπορεί να τον εξαφανίσει, ότι μπορεί να τον βασανίσει και τον παρακαλούσε «Μη με βασανίσεις». Δεν τον βασάνισε, τον έστειλε στην Αγγέλη των Χείρων. Είναι όμως και οι δυνάμεις του, να πούμε αντιστοίχως, ναι, τεράστιες, διότι και ο ίδιος ο Χριστός, μπορώ να πω από ένα σημείο και μετά από όσα λίγα γνωρίζω, ότι κάποια στιγμή αντιμετώπισε τον πειρασμό. Είναι έτσι ή κάνω λάθος? Ότι είναι να με διορθώνετε, σας παρακαλώ. Θα φτάσω και εκεί. Θέλω να διευκρινίσω αυτό, γιατί είναι πολύ λεπτό και δεν θέλω να δημιουργηθεί κάποια παραξήγηση. Είναι μια σκέψη που την άφησα εγώ να φύγει από μένα. Ότι δεν θα ήταν πιο ωραίο για έναν χριστιανό, έναν χριστιανό ο οποίος πρέπει να αγαπά, αντί να φοβάται το δαίμονα, από τον οποίο δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Τίποτα δεν έχει να φοβηθεί. Τίποτα απολύτως. Δεν μπορεί ο δαίμονας να πειράξει ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά του χριστιανού, του σωστού χριστιανού. Του χριστιανού ο οποίος... Αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω και κάνετε τη διευκρίνηση. Του σωστού χριστιανού. Σωστού χριστιανού. Όχι του απλά βαπτισμένου χριστιανού. Του χριστιανού ο οποίος τηρεί το θέλημα και τις εντολές του Θεού. Δεν μπορεί να του πειράξει. Προστατεύει η Θεία Δύναμη. Βεβαίως. Σαν πειρασμός θα τον πλησιάσει. Δεν μπορεί να μην τον πλησιάσει. Πλησίασε τον Χριστό. Θα τον πλησιάσει τη σκέψη του και θα του πει: «Έλα, καημένε, σήμερα είναι η Παρασκευή, φάε κρέας», ένα παράδειγμα. Δεν πειράζει.
Εάν παρασυρθεί και φάει κρέας, έχει πέσει σε λάθος. Και βεβαίως αυτό είναι συμβολικό, διότι είναι το θέμα, νομίζω, τώρα πια με τις ιδέες, το ευρύ πνεύμα που σας χαρακτηρίζει, να μιλήσουμε για το αν ένας χριστιανός κάνει το λάθος να φάει Παρασκευή κρέας. Ανέφερα ένα παράδειγμα για να γίνει κατανόητο. Απλό παράδειγμα. Έτσι, για να γίνει κατανόητο σε όλο τον κόσμο. Έφερα ένα απλό παράδειγμα. Βεβαίως δεν στηριχτήκαμε εκεί, χωρίς να απορρίπτουμε και την νηστεία. Ερχόμεθα λοιπόν πάλι στο θέμα μας. Ένας λοιπόν σωστός χριστιανός που μετέχει στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, που μεταλαμβάνει, που δεν κάνει κακό στο διπλανό του, στον συνάνθρωπό του, είναι βασικό αυτό. Βασικό. Που αγαπά τον εχθρό του. Αγαπά τον εχθρό του. Σημαντικό. Εντολές του Θεού αυτές. Που δεν κατακρίνει, που δεν υβρίζει, που δεν κλέβει, που δεν μοιχεύει. Που δεν πατάει επιπτωμάτων για να ανέβει. Που δεν λέει ψέματα. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τον Σατανά. Γιατί και ο Θεός την ώρα του πειρασμού δεν αφήνει μόνο του τον άνθρωπο. Και ο πειρασμός που έρχεται να τον ενοχλήσει, έρχεται πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων του ανθρώπου, όχι υπεράνω των δυνατοτήτων του. Όσο μπορεί να σηκώσεις, τόσο είναι ο σταυρός που σου δίνει ο Θεός, η δοκιμασία που σου δίνει. Όσο μπορεί να σηκώσουν οι ώμοι σου. Μερικές φορές αν μπορεί... θέλετε που επιτρέπει, μπορούμε να το πούμε αυτό, η δοκιμασία που επιτρέπει. Που επιτρέπει. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο Σατανάς επάνω στον άνθρωπο. Ούτε μία τρίχα από το κεφάλι του δεν μπορεί να πειράξει. Εφόσον τηρεί το λόγο του Θεού. Εφόσον έχει κλειστά τα παράθυρα από τα οποία μπορεί να περάσει ο πειρασμός. Το ότι θα δεχθεί, επαναλαμβάνω, πειρασμό θα τον δεχθεί. Και ο Χριστός τον δέχτηκε. Δεν μπορεί όμως ο Σατανάς να πειράξει τίποτα από αυτόν. Και κάτι που πρέπει να το πούμε και είναι σημαντικό. Ο Σατανάς μπορεί να ενοχλήσει άνθρωπο, μπορεί να στήσει παγίδες, μπορεί να κάνει οτιδήποτε, δεν μπορεί να αφαιρέσει ζωή. Ποτέ. Γι' αυτό θα πούμε στη συνέχεια ότι αυτό το θέμα των σατανιστών δεν είναι τόσο απλό όσο παρουσιάζεται και να μην τα φορτώνουμε όλα στο Σατανά. Μάλλον ο άνθρωπος έφτασε σε σημείο να σκέφτεται πολύ πιο πονηρά και πιο εσχράβο τον Σατανά. Δεν είμαι συνηγορός του, αλλά πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα για να μπουν όλα στη θέση τους. Θέλετε να πείτε. Ευθέως ερωτώ, αν και θα το προχωρούσαμε το θέμα αργότερα, αλλά μια και το είπατε τώρα, εξάλλου πολλά τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε, ας το πούμε, ότι οι σατανιστές αυτοί, οι σατανολάτρες, οι οποίοι απεκαλύφθησαν αυτές τις μέρες με τα φρικτά εγκλήματα κτλ, ότι βεβαίως είχαν την διαβολική επαφή, αλλά από ένα σημείο και μετά έχουν την ευθύνη πλήρως των πράξεών τους. Οπωσδήποτε έχουν πλήρως τις ευθύνες. Θέλω να με αντιληφθείτε, προσέξτε πανοσιολογιότατε. Και δεν ήταν από κάτω από καμία εμπειρία. Προσέξτε, γιατί εδώ δημιουργείται και ένα θεματάκι, το οποίο είναι θεματάκι σε εισαγωγικά, είναι τεράστιο για μένα. Διότι όπως λέμε, δεν θα περάσουμε στους νόμους και την ομολογία αυτή τη στιγμή, ένας άνθρωπος, νέος ή μεγαλύτερος, ο οποίος βρίσκεται υπό την επίρρεια των ναρκωτικών, έχει, από όσα έχω εγώ εις γνώση μου, κάποια ελαφρυντικά στοιχεία κατά την εκδίκαση του εγκλήματός του. Εν τη αυτή περίπτωση, η άποψή σας δημιουργεί την αίσθηση σε εμένα ότι οι σατανιστές αυτοί, οι οποίοι συνελήφθησαν αυτές τις μέρες, είχαν επίγνωση του έργου το οποίο έπραταν. Δεν έχουν δηλαδή... το ελαφρυντικό. Όχι, όχι, όχι. Αυτό θα μου επιτρέψετε να το θίξουμε στη συνέχεια. Απαντώ μονολεκτικά. Απαντώ μονολεκτικά όχι. Μάλιστα, και κάνω μία απλή παρατήρηση ότι δεν έχουμε δει ποτέ δαιμονισμένο άνθρωπο, δηλαδή άνθρωπο που έχει καταληφθεί και έχει μπει μέσα του ο Σατανάς, να κάνει έγκλημα. Ποτέ. Ο Σατανάς δεν είναι αιμοβόρος. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά και πρέπει η δικαιοσύνη να στραφεί προς τα εκεί και να αφήσουν ήσυχο τον Σατανά. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά όμως. Μάλιστα. Γιατί θέλω να κλείσω τον πρόλογο που κάναμε, ή μάλλον την παρουσίαση που κάναμε. Βεβαίως, λέγοντας την φράση που ο Απόστολος Ιάκωβος παραγγέλνει σε όλους τους χριστιανούς. Υποταγείτε το Θεό, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αθημών. Να υποταχθούμε στο θέλημα του Θεού, να κάνουμε το θέλημα του Θεού και ο διάβολος θα είναι μακριά από μας. Και εμείς θα πορευόμαστε μέχρι την ώρα εκείνη που θα κλείσουμε τα μάτια μας και με το κλείσιμο των ματιών μας θα ανοίξει η πύλη για την αιώνια ζωή. Μάλιστα. Τώρα μπορούμε, πιστεύω ότι όσο μπορούσα πιο περιεκτικά παρουσίασα την ύπαρξη του Σατανά και αποδείξαμε μέσα από την Αγία Γραφή ότι ο Σατανάς είναι υπαρκτός. Προσοχή,
κάτι που έχει σημασία και που θα το δανειστώ από έναν Γάλλο ποιητή, τον Μποτελέρ, που λέει ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου είναι όταν μας πείθει πως δεν υπάρχει. Ο διάβολος υπάρχει και η δουλειά του είναι να πειράζει τον κόσμο για να τον, φέρνει σε σημείο να μην εκτελεί το θέλημα του Θεού. Να τον φέρνει σε σημείο να σκέφτεται υλιστικά και όχι πνευματικά, παρένθεσης, θυμηθείτε, οι πειρασμοί του Χριστού και οι τρεις στην έρημο είχαν υλιστική θεωρία. Μάλιστα. Φτιάξε την πέτρα ψωμί, ύλη. Θα σε κάνω βασιλιά όλου του κόσμου. Μάλιστα. Έτσι, είχαν υλιστική θεωρία. Να τον τραβήξει λοιπόν από το πνεύμα, να τον ρίξει στην ύλη, σε μια παγίδα που έχουμε πέσει, για να τον κάνει να απομακρυνθεί από τον Θεό και να του δώσει ακόμα την ιδέα ότι δεν υπάρχει, ότι είναι ανύπαρκτος, γι' αυτό κάνε ό,τι θέλεις, δεν υπάρχει κρίσης, διότι αν δεν υπάρχει κακό, το καλό μόνο του, πολύ σωστά, με ποιο κριτήριο θα παρουσιαστεί μπροστά μας. Παρακαλώ. Να σας ζητήσω δύο διευκρινήσεις. Η μία είναι στο επίπεδο μιας παρατηρήσεως που έκανα στον δικό μου πρόλογο, ότι σήμερα έχει πλέον πρόσφορο το έδαφος, ο αιωσφόρος για την επίθεσή του στον άνθρωπο. Και το λέγω αυτό διότι κατά γενική διαπίστωση η περίοδος στην οποία διανύουμε είναι μεν αρκετά διαφωτιστική από τεχνολογικής πλευράς, αλλά θα μου επιτραπεί να πω ότι είναι και αρκετά συσκοτιστική από πλευράς αξιών γενικότερα, αλλά και θρησκευτικών αξιών ιδιαίτερα. Παρατηρούμε δηλαδή ότι στο θέμα της θρησκείας, ακόμη και στον δικό μας τον θεοσεβούμενο λαό, μην ξεχνάμε ότι ολόκληρη επανάσταση του γένους ξεκίνησε με σύμβολο την Ορθοδοξία. Ήταν βασικό αυτό για τον αγώνα για την απελευθέρωση του γένους. Σωστά. Ένας θεοσεβούμενος λοιπόν λαός έφτασε μέσα σε ελάχιστα χρόνια, στα 15-20 ας πούμε τις δύο τελευταίες δεκαετίες, έφτασε σε ένα επίπεδο όπου πλέον, εφόσον ένας νέος άνθρωπος, επί παραδείγματι, εμφανιστεί έξω από μια εκκλησία να περνά και να κάνει το σταυρό του, αυτό που κάποτε θεωρεί το απαραίτητο, θυμάμαι εγώ στα παιδικά μου χρόνια, ναι, σήμερα θα τύχει ειρωνίας από τους παρευρισκόμενους, νεαρούς ή κάποιους άλλους μεγαλύτερους, καθώς θα πούνε, όχ βραδερφέ, τι θρησκόληπτος είναι αυτός που από κάθε εκκλησία περνά και κάνει το σταυρό του. Ένα. Δεύτερον, είναι ότι θέλω να πω πως έχει γίνει μία άλωση των αξιών στο επίπεδο πλέον που έχει τρωθεί ολόκληρο το ηθικοπλαστικό επίπεδο του λαού μας. Και εννοώ ότι σήμερα ακόμη και οι λέξεις «έχω υποχρεώσει στην οικογένειά μου για πολλούς και πρέπει να πάω στην ώρα μου στο σπίτι», λέμε, αυτό που θεωρείται ας πούμε αυτονόητο κάποτε, σήμερα θεωρείται εξαίρεση και μπορεί να θεωρηθεί ακόμη και ως, μπορώ να το πω, και ως άνθρωπος κομπλεξικός, κατά πολλούς λέγω, εκείνος ο οποίος δεν ακολουθεί τον δρόμο αυτό της απελευθερώσεως, όπως λέμε, που εμπεδώνεται στην υλιστική περίοδο, που οπωσδήποτε είναι διαφωτιστική από τεχνολογικής πλευράς, αλλά πολύ φοβούμε πως έχει και επίπεδα συσκοτιστικά για το πνεύμα, αν θέλετε να προχωρήσω πιο πέρα, και για να τρωθεί η ψυχή του. Αυτά εγώ βεβαίως τα έχω διαπιστώσει από το δικό μου βίο. Και να πω και κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι φεδρό, για όνομα του Θεού, πρόσφατο παράδειγμα δικό μου. Προσφάτως επήγα στην εκκλησία λόγω των εορτών και συνήντησα κάποιο γνωστό και μου είπε, τι γίνεται, πού πέρασες, πού έκανες ρεβεγιόν, έπαιξες χαρτιά, έκανες αυτό, έκανες το άλλο, διάφορα με ερώτηση. Του είπα όχι και στην συνέχεια του είπα ότι εγώ είχα πάει στην εκκλησία από το πρωί και βγήκα τώρα. Η απάντηση ήταν, τι λες ρε θηρίο, ακούστε απάντησης, δεν αστείευομαι. Όχι. Ναι, δηλαδή ακόμη και τώρα που υπάρχουν προβλήματα και τα βλέπει ο κόσμος,
και εδώ οφείλουμε και μια παρατήρηση. Βεβαίως προσέρχεται αρκετός κόσμος στις εκκλησίες, προσέρχεται ο κόσμος κοντά στο Λόγο του Θεού, αλλά από την άλλη πλευρά, τόσον δι' αυτού του φαινομένου που προείπα, όσο και γενικότερα δια του βίου του, αποδεικνύει πως έχει μετέλθει σε μία περίοδο στην οποία πλέον πολύ δύσκολα, και ειδικά στον τόπο αυτό το λέω, πολύ δύσκολα μπορεί να πει κανείς ότι έχει χαρακτηριστικά αρχών, ηθικής και περαιτέρω, να πω, πίστησης των Θεών. Σε αυτό επάνω λοιπόν θέλω το σχόλιο σας, υπό την έννοια ότι είναι πρόσφορο το έδαφος το οποίο έχει ο διάβολος αυτή τη στιγμή, και εάν φρονείτε εσείς κάτι άλλο επ' αυτού, ότι δηλαδή, ας πούμε, κάνω λάθος εγώ ενδεχομένως στις παρατηρήσεις αυτές που σας προείπα. Όχι, λάθος δεν κάνετε. Εγώ θα πω και πάλι αυτό που βγαίνει μέσα από τις γραφές. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και αυτεξούσιος. Η Εκκλησία δεν είναι χωροφύλακας, ούτε η Αγία Γραφή. Όποιος θέλει, πιστεύει στο Θεό και ακολουθεί το δρόμο του. Όποιος δεν θέλει, δεν πιστεύει. Δια της βίας δεν μπορεί να γίνει κανείς χριστιανός. Με το χωροφύλακα δεν κάνουμε χριστιανούς. Χριστιανούς θα κάνουμε εάν μπορέσουμε και τους εμπνεύσουμε μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο. Δικαίωμά του είναι του Κυρίου αυτού που σας έκανε την παρατήρηση να κάνει ρεβεγιόν. Εμένα δεν με απασχολεί. Εμένα εκείνο που με απασχολεί είναι αν αυτός ο άνθρωπος έχει δεχθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και αυτή είναι η υποχρέωσή μου να το μεταδώσω. Από εκεί πέρα μόνος του θα αποφασίσει να το δεχτεί ή όχι. Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι ότι συγχωρέστε με, αλλά δεν είναι τόσο ανησυχητική η κατάσταση για τη χώρα μας. Ο Έλληνας είναι αγνός και πιστός ακόμα. Ξαφνικά μας ήρθαν απ' έξω κάποιοι τρόποι ζωής διαφορετικοί και θέλησαν λίγο να δοκιμάσουν. Αλλά ξαναγυρίζουν στις ρίζες τους. Η Ελλάδα δεν είναι αυτή. Η Ελλάδα έχει την παράδοσή της. Έχει την ορθοδοξία της. Δεν φεύγει ο Έλληνας από αυτά. Κάποια μεμονωμένα άτομα που θέλουν να σνομπάρουν, να ξεχωρίσουν, κατά καιρούς συμπεριφέρονται κάπως παράδοξα. Στη δύσκολη στιγμή σηκώνει το χέρι του και λέει Παναγιά βοήθα. Και στη δύσκολη στιγμή γίνεται... Αδιαφυσιτήτως. Αλλά επιτρέψατε μου να έχω μία διαφορετική άποψη σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγμή, όχι μόνο το θρησκευτικό μέρος, γενικά για την πίστη πολλών ανθρώπων και πού στρέφεται. Έχω την διαφορετική άποψη. Ακούτε, σας είπα και πάλι ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και αυτεξούσιος. Βεβαίως. Εγώ λέω όμως, παρουσιάζω τον Έλληνα. Τον Έλληνα, σε αυτό ακριβώς λέγω. Πιστεύω ότι ο Έλληνας έχει πάθει ζημιά μεγάλη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει πάθει ζημιά, αλλά δεν είναι ποτέ αργά. Και σε αυτό συμφωνώ. Εκείνο που έχει σημασία μεγάλη είναι το εξής, ότι δεν κατάφεραν, γιατί αυτά όλα δεν είναι τυχαία. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Έγιναν βάσει οργανωμένου σχεδίου. Εάν θα ανοίξουμε τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών και δούμε πόσοι σιωνιστές μεθόδευσαν αυτή την. Και υπέσκαψαν τα θεμέλια του έθνους μας, θα δούμε ότι αυτά όλα τα πράγματα έγιναν με μαθηματική ακρίβεια βάση σχεδίου. Κάνετε εισαγωγή σε θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό και το οποίο εγώ θα εδίσταζα να σας το θίξω από την πλευρά του ότι ας πούμε ότι γνωρίζω την τόλμη σας και την τόλμη του λόγου σας και το κήρυγμά σας, αλλά στο θέμα αυτό επάνω που ανοίγεται ένα τεράστιο κεφάλαιο τώρα περί σιωνισμού, ας πούμε, στη συνέχεια. Από εκεί ξεκινούν όλα. Μπράβο. Μάλιστα και το χαίρομαι που το πιάνετε το θέμα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, προσέχω το συνομιλητή μου. Συγγνώμη, κάνω για κάτι άλλο. Αν θέλουν οι ιδιοκτικές αρχές να πιάσουν λαβράκι, να πάνε στη μασονική στοά. Ξεκάθαρα πράγματα. Μάλιστα. Επώνυμα και με την ευθύνη. Αυτόν που λέω. Θέλουν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση σουρμελή και αγαρνών. Ξεκάθαρα πράγματα. Πιστεύετε δηλαδή συγκεκριμένως ότι η μασονική στοά είναι προέκταση των σιωνιστών, του σιωνισμού? Όχι, το πιστεύω απλά. Ναι. Το κηρύττω, το διακηρύττω. Δεν είναι και δικό μου πιστεύω. Τι είναι? Και κάτι άλλο. Όμως που έχουμε πολλούς μασόνους και μέσα στο ευρύ πολιτικό φάσμα και έχουμε και πολλούς μασόνους. Τους επώνυμους του τόπου γενικότερα. Ναι. Και άκουσα και μια καταγγελία προημερών για την οποία δεν υπήρξε νομίζω ιδέουσα αντίδρασης. Άκουσα μια καταγγελία η οποία έφερε Μητροπολίτες και κάπου πρέπει να υπάρξει απάντηση σε αυτού και δεν έχω ακούσει την απάντηση αυτή.
Άκουσα μια καταγγελία λοιπόν προημερών, την οποία την φέρω τώρα εις φως, την είχε νομίζω από, από έναν συναδελφικό, δεν θυμάμαι ποιο σταθμό, σε ορισμένη εκπομπή υπόθηκε ότι ήταν, ότι υπάρχουν και δεν υπήρξε η αντίδραση, η δέουσα. Επειδή ίσως υπάρχουν τώρα οι σταθμοί είναι πολλοί, είναι αδύνατον να θυμόμαστε, είναι καμιά 15-20 τουλάχιστον. Θυμάμαι ότι ήταν ο τηλεοπτικός σταθμός του Sky, στην εκπομπή του κυρίου Τράγκα, ο οποίος ρώτησε ευθέως τον κύριο Μανέα, ο οποίος εκπροσωπεί τους εν Ελλάδη μασόνους. Το ένα μέρος είναι αυτό. Το ένα μέρος έχουν δύο στοές. Ναι. Οι άλλοι είναι υπό τον κύριο Λιακόπουλο. 102 έχουν. 102, αλλά είναι δύο τα μεγάλα, ας πούμε, οι μεγάλες πτέρυγες. Ναι, και τον ρώτησε αν υπάρχουν ενεργεία Μητροπολίτης και απάντησε καταφατικά. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μήνυση στον κύριο αυτόν για να αποδείξει ποιοι Μητροπολίτες είναι σήμερα μέλη της Μαθητικής ΤΟΑΣ. Και αυτό βέβαια στο καθήκον πάγεται στον Αρχιεπίσκοπο, γίνει Ιερά Σύνοδο νομίζω, κάπου εκεί πρέπει. Ο Μακαριώτος έχει τους συνεργάτες του, θα το εισηγηθούν και θα γίνει. Δεν είναι δυνατόν ο Μακαριώτος να ενημερώνεται για όλα. Έτσι, μάλιστα. Εξήρω που ξέρω όμως και μπορώ να πω με τα βεβαιότητος, είναι ότι υπάρχει όρκος, αν μπορούμε να πούμε, τιμής και υπογραφή των ενεργεία Μητροπολιτών σε παλαιότερη σύνοδο της ιεραρχίας στη δεκαετία την προηγούμενη, που δηλώνουν όλοι ότι δεν είναι κανείς μασόνος. Βεβαίως από τότε που υπεγράφω το μέχρι σήμερα έχουν γίνει και νεότεροι. Διακρίνονται όλοι για το ήθος τους και την ορθοδοξία τους. Δεν το πιστεύω. Κάτι άλλο ήθελα να πει. Ίσως εννοούσε κάποιον που υπερτεί στο εξωτερικό. Αλλά όταν θα φτάσουμε στα δικαστήρια, γιατί θα φτάσουμε, αυτό είναι σίγουρο, τότε θα μας πει ποιοι οι Μητροπολίτες είναι μέλη της Μασονικής ΤΟΑΣ. Κάτι που αποκλείεται να είναι αληθινό. Αυτοί πάντοτε χρησιμοποιούν ονόματα πεθαμένων αρχιερέων, στους οποίους ρίχνουν λάσπη ασύστολα. Και βρες άκρη από αυτό. Αλλά δεν είναι το θέμα μας. Ναι, ναι. Ηρίστο εν παρόδο πάντως ότι η Ελλάς στον ΟΗΕ ήταν η χώρα που διατηρούσε επιφυλάξεις για τον σιωνισμό και ήρε τις επιφυλάξεις δυστυχώς πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Θέμα επί του οποίου είχα γράψει και εγώ σχετικό στην εφημερίδα που γράφω με πικρία μεγάλη, διότι δεν έπρεπε η Ελλάς να άρει τις επιφυλάξεις της για τον σιωνισμό. Έγινε αυτό. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Το γνωρίζω εγώ, το λέγω απλώς για την γνώση των τηλεθεατών. Δεν ξέρω, στην πρόοδο δεν ξέρω το σκεπτικό της αποφάσεως αυτό, γι' αυτό δεν μπορώ να το σχολιάσω. Μην μείνουμε όμως. Να μην μείνουμε, προχωρώ σε μία ερώτηση. Θέλω να μου πείτε, έχουμε αυτές τις ημέρες ακούσει με την ευκαιρία των φοβερών εγκλημάτων τα οποία διεπράχθησαν, έχουμε ακούσει το θέμα σατανολατρία, έχουμε ακούσει και το θέμα μαύρη μαγεία. Αυτά τα δύο, οι δύο αυτές έννοιες αν θέλετε, ταυτίζονται ή είναι κάτι χωριστό ή συγγενεύουν από ένα σημείο και μετά. Αν έχετε μία απάντηση σε αυτό, γιατί υπάρχουν και συναυτείς ερωτήσεις. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις ήδη. Και συνεχώς μου έρχονται και νεότερες. Βεβαίως και είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω όσο πιο σύντομα μπορώ και όσο πιο απλά το φαινόμενο αυτό του σατανισμού. Μάλιστα. Και προέκταση αυτού είναι η μαύρη μαγεία, είναι το ίδιο πράγμα. Βεβαίως. Με ένα διαφορετικό τρόπο παρουσίασης, αν θέλετε. Το θέμα λοιπόν του σατανισμού, της σατανολατρίας δεν ξεκίνησε τώρα. Απλά τώρα δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα σε αυτό, ίσως επειδή υπάρχουν τρεις φόνοι. Λέω ίσως γιατί είχαμε και στο παρελθόν φόνους. Θα το δούμε στη συνέχεια. Στο κοντινό παρελθόν. Το φαινόμενο αυτό λοιπόν σημαδεύει δυστυχώς τη δεκαετία του 90. Που μπορούμε να την ονομάσουμε δεκαετία τελετουργικού εγκλήματος. Δηλαδή του σατανισμού, τη δεκαετία του σατανισμού. Πολλοί μιλάνε για τη νέα εποχή. Η οποία γενικότερα, δεν σας διακόπτω, χαρακτηρίζεται και από μία επιστροφή σε μυστικιστικές τάσεις. Ναι. Νέα εποχή, νέα τάξη πραγμάτων. Ο όρος αυτός, νέα εποχή, αναφέρεται στη σύνθεση ανατολικών θρησκειών και αρχαίων μυστηριακών διδασκαλιών. Σε αυτή την κίνηση συμπεριλαμβάνονται και οι αποκρυφιστές, αλλά και οι σατανιστές. Πολλοί πιστεύουν σε μία παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων. Μία παγκόσμια κυβέρνηση, μία παγκόσμια θρησκεία. Η παγκόσμια κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
είναι το πρωταρχικό στοιχείο αυτής της κίνησης. Η κατάρρευση των άλλων συστημάτων και ιδεών είχε σαν αποτέλεσμα δισεκατομμύρια άνθρωποι να δουν ξαφνικά να διαλύονται μέσα σε μια στιγμή τα ιδανικά τους. Και έτσι στράφηκαν σε άλλες παράξενες λύσεις. Μεταξύ των οποίων και η λύση του αποκρυφισμού, του σατανισμού, των άλλων θεωριών που εντάσσονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο θίξαμε. Στη χώρα μας, οι λάτρεις του σατανά, δυστυχώς, την δεκαετία αυτή έχουν αυξηθεί ανησυχητικά. Και το κακό είναι ότι αυξάνονται καθημερινά και αποκτούν νέους οπαδούς. Πολύ φοβάμαι, και το είπα και πριν, ότι η μεγάλη δημοσιότητα, η λανθασμένη δημοσιότητα, η εμποροποίηση, για να μιλάω πιο καθαρά, που δόθηκε στα τελευταία γεγονότα, θα λειτουργήσει θετικά υπέρ του φαινομένου της ανατολολατρείας και όχι αρνητικά. Γιατί... Εδώ χωράει συζήτηση, πατέρα Τιμόθε, γνωσιολογιώτατε. Παρακαλώ. Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι ότι... Ολοκληρώστε το λόγο σας. Βεβαίως. Σας πω, γιατί θέλω αυτό που λέω να το τεκμηριώσω. Γιατί οι σατανιστές φροντίζουν να μην μείνει κρυφό το έγκλημά τους. Τα έγκληματά τους δεν τα κρατάνε ποτέ κρυφά. Βρίσκοντας έναν τρόπο να μην φανούν οι ένοχοι, αποκαλύπτουν το έγκλημα. Προσπαθούν να δώσουν δημοσιότητα στο έγκλημά τους μέσω του τύπου και της τηλεόρασης, για να εκμεταλλευτούν τον φόβο της μάζας, του λαού. Δηλαδή κάνουν αντίστροφη διαφήμιση που λέμε με τον αρνητικό τρόπο. Βεβαίως. Βεβαίως. Που χρησιμοποιείται πολλές φορές, βεβαίως, μπορώ να πω σήμερα, και από πολιτικά πρόσωπα. Βέβαια. Δηλαδή έχω ακούσει εγώ πολιτικό να λέγει ότι έστω με βρίζουν, ναι, είναι ευχάριστο. Υπάρχω ακούγεται στην επικαιρότητα. Ακούγεται το όνομά του. Μάλιστα. Γιατί οι σατανιστές, πέρα από τις τελετουργίες και την προκατάληψη, επιδιώκουν και ικανοποίηση των ορέξεών τους. Θέλουν λοιπόν να τρομάξουν και να σπείρουν πανικό στον κόσμο. Κάνουν ένα έγκλημα, ανεξιχνίαστο, αφού χάνουν, εξαφανίζουν τα ίχνη, δεν εξιχνιάζεται, και την άλλη μέρα βλέπουμε στη τηλεόραση μια κοπέλα με κομμένο κεφάλι. Έργο των σατανιστών. Παρένθεσης. Θυμόμαστε την κοπέλα που πνίγηκε με τον ταξιζή στη θάλασσα. Έργο σατανιστών. Δημοσιότητα μεγάλη. Όταν οι σατανιστές συλλάβουν ένα θύμα, θα το πούν. Το βλέπεις, το θυμάσαι εκείνο, εμείς το κάναμε. Η μάζα έχει πανικοβληθεί. Το μεμονωμένο άτομο ακόμα περισσότερο. Εννοείται όταν προσιλητήσουν. Όταν το φέρουν σε σημείο να είναι έτοιμο και πάει να αντιδράσει, εμείς το κάναμε. Τι σκέφτεται. Και πολλές φορές και δια του φόβου. Ότι πρόσεξε, αντιδρά... γιατί θα σου κάνουμε αυτό, εάν. Ναι, όχι. Σκεφτείτε πώς θα αντιδράσει ο μεμονωμένος άνθρωπος που έχει πέσει τα νύχια του. Και από την φιλοδοξία να αποκτήσει την ισχύ, ναι, την οποία έχουν, ναι, οι άλλοι. Ναι. Το μεμονωμένο θύμα που είναι μέρος της μάζας, αμέσως θυμάται, ξέρει τι έχουν κάνει, φοβάται, παγώνει, αφήνεται στη μοίρα του και πιστεύει ότι οι θύτες του είναι παντοδύναμοι. Και υποτάσσεται πλέον στον πεπρωμένο του. Εκτός αυτό όμως, ναι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω τη σκέψη σας, εκτός από αυτό όμως, έχουμε και το άλλο, ότι εξάπτεται η περιέργεια και ιδιαίτερα των νέων. Και δεν φτάνει που παρουσιάζεται από τα τηλεοπτικά δίκτυα το έγκλημα των σατανιτών της συγκεκριμένης περιπτώσεως που αντιμετωπίζουμε, παρουσιάζονται και τα καταστήματα που πουλούν τα βιβλία. Μην χάσουμε. Παρουσιάζονται και τα καταστήματα που πουλούν τα είδη σατανολατρίας. Δηλαδή, όποιος θέλει να δοκιμάσει, θα πάει στη Σόλωνος, θα πάει στην Ιπποκράτους. Ιπποκράτους, ειδικά, ναι, κατηγορίζοντας βρύθι. Θα πάει εκεί, θα πάει εκεί. Υπάρχει ούτως ώστε βιβλιοπωλείο. Να γίνουν... στο... Γι' αυτό είπα στην αρχή αυτή τη σκέψη, ότι πολύ φοβάμαι ότι θα λειτουργήσει θετικά. Συνεχίζουμε όμως. Όχι, παρακαλώ, σε αυτό το παρακαλώ. Σημείο, ένα λεπτό. Εγώ, όπως θυμόσαστε, στον πρόλογό μου έθεσα θέμα να προχωρήσει η έρευνα, βεβαίως των αρχών, αλλά οπωσδήποτε και οι προσπάθειες των δημοσιογράφων, διότι πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθεί το κοινό, αφενός που τελεί, για πολλούς λόγους, εκ των οποίων πολλούς αναφέραμε προηγουμένως, τελεί εν αγνία, και από την άλλη πλευρά να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Εν τη αυτή περιπτώσει, με τον τρόπο που μου μιλήσατε, κάπου βλέπω ότι
ίσως να μην πρέπει, ότι εσείς τάσεστε με τις απόψεις ότι δεν πρέπει να δίδετε τέτοια δημοσιότης. Λανθασμένη, είπα. Α, γιατί λανθασμένη ομιλείτε. Να πεις το έγκλημα να το πεις. Να παρουσιάσεις το θέμα να το πεις. Αλλά να το κάνουν serial και να μας παρουσιάζουν και τα καταστήματα που πουλούν περιοδικά, γιατί μπορούν σαν δημοσιογράφοι να το ανακαλύψουν. Ναι. Και υπάρχει τρόπος που τον ξέρετε να ειδοποιηθούν οι αρχές. Γιατί να το βγάλουμε και να το δει και το παιδάκι που του έχει η περίεργειά του αυτόν τον καιρό. Εξαφθεί. Ε, γιατί. Αυτό λέω. Η λανθασμένη, ότι θα παρουσιάσει το γεγονός να το παρουσιάσει. Άρα λοιπόν είσαστε υπέρ της απόψης που είπα εγώ. Παραδείγματι για τα δήμα, γιατί μίλησα για τα ημέτερα, για το σταθμό την τηλετόρα, ο οποίος και για όσους άλλους θέλουν να κάνουν τις ενημερωτικές αυτές προσπάθειες, χωρίς φόβο και πάθος που λέμε, ενημερωτικά να μάθει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται και να ξαναγίνουν και να ξαναγίνουν εκπομπές, προκειμένου να επιτευχθεί το θετικό αποτέλεσμα της αντιμετωπίσεως του φαινομένου, εν τέλει. Βεβαίως, να γίνει. Γιατί να μην γίνει. Και ένα σατανιστή να μπορούσαμε να φέρουμε εδώ, εγώ δεχόμενο να μιλήσω μαζί του. Μάλιστα. Γιατί. Αλλά να γίνει όμως μια σωστή ενημέρωση. Εκείνο που κατακρίνω εγώ είναι η λανθασμένη, η διαφήμιση, η εμποροποίηση. Σκοτώνεται τα κανάλια απευθεία σύνθεση. Απευθεία σύνδεση. Με ποιον? Με το σπίτι του σατανιστή. Βεντέτα ο σατανιστής. Πόσοι θα υπάρχουν σήμερα αυτοί που θα ζηλεύουν την τύχη αυτών των παιδιών? Μάλιστα. Πόσοι εγκληματίες δεν έγιναν εγκληματίες μόνο και μόνο για να τους δείξει τηλεόραση? Δεν έχουμε αυτά τα φαινόμενα συνεχώς στη ζωή μας. Μάλιστα. Συνεχίζω όμως, αν δεν έχετε κάτι άλλο να πω. Έχω ότι... πάρα πολλά να σας πω εγώ και περιμένω να ολοκληρώσετε την γενικότερη άποψή σας ή και όποια σημεία εσείς ειδικώς θέλετε να δείξετε. Περιμένω με μεγάλο σεβασμό, ναι, να τελειώσετε, να ολοκληρώσετε. Θέλω εσείς, να κλείσω να θέσουμε... αυτό το θέμα που ξεκινήσαμε, των σαντιστών. Γιατί είχαμε μιλήσει για τη νέα εποχή, να μην το αφήσουμε στην τύχη του, γιατί και αυτοί δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Επρόκειτο, γιατί δεν θα μπει, και αυτό το λέω επίσημα, ο αριθμός 666, που είναι ο ορατός αριθμός του Αντιχρίστου. Δεν είναι τυχαίο αυτό το γεγονός. Το λέτε επίσημα, είπατε, αυτό το σημειώνω. Έχετε πληροφόρηση, δηλαδή ως ιερωμένος, ότι αυτό, και έχετε τις πληροφορίες σας ασφαλώς, ότι δεν πρόκειται να μπει. Το 666 όχι. Μάλιστα. Ποτέ. Μάλιστα. Υπάρχει παρεμφερές θέμα στα δελτία ήδη τα οποία έχουν χορηγηθεί στις, προχθές το είδα το άκουσα αυτό, στις καρτέλες υγείας και κάτι δελτία ταυτότητας τα οποία δίδονται. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Να τα δούμε. Θα το δουν θα μάλλον. Το δούμε στην πορεία. Θα το δουν οι αρμόδιοι στη συνέχεια. Εκείνο που μπορώ να πω για σήμερα, ειδικά για το 666. Είναι για το 666 ότι δεν θα μπει. Δεν ήταν όμως τυχαίο το ότι... Δεν ήταν τυχαίο όμως το γεγονός ότι ζήτησαν μεταπιτάσσως να μπει σε ελληνικές ταυτότητες και δεν είναι τυχαία και η επίθεση που γίνεται αντίον της Ελλάδος από τους Ευρωπαίους σήμερα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Ούτε και ο χρόνος που επιλέγει για να βγουν αυτά έξω. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εγώ είμαι της απόψεως ότι και ο χρόνος ακόμα που επιλέγει για να αποκαλυφθούν αυτά δεν ήταν τυχαίος. Πρέπει αυτή η Ελλάδα που αντιστέκεται ακόμα, που ζητάει να διαφυλάξει την πίστη της και τις παραδόσεις της, που δεν δέχεται τις ηλεκτρονικές ταυτότητες με το χάραγμα του Αντιχρίστου, πρέπει αυτή η Ελλάδα να υποταχθεί. Γι' αυτό έχουμε σήμερα όλο τον ευρωπαϊκό τύπο να κατακρίνει την Ελλάδα μας. Να κατακρίνει τη χώρα μας. Νομίζω πως υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι. Είναι ένας λόγος σημαντικός και αυτός. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι οπωσδήποτε, αλλά ένας λόγος σημαντικός είναι και αυτός. Γιατί όταν κάποτε θα έρθει η στιγμή εκείνη για να δώσουμε τη μαρτυρία μας, τότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για θυσίες. Μάλιστα. Συνεχίζω. Δεν ξέρω αν από αυτά όλα φαίνεται ότι ο κόσμος ξαναγυρίζει στο διάβολο. Γιατί τα άτομα μετριούνται αυτά τα οποία έχουν σήμερα υποταχθεί. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει αυτό το κακό ή αν θα σταματήσει. Είπατε προηγουμένως και συμφώνησα με την άποψή σας ότι έχει πάρει έκταση το φαινόμενο στη χώρα μας. Δεν ξέρουμε όμως εάν θα συνεχιστεί, εάν θα σταματήσει και αν αυτά τα άτομα τα οποία έχουν προσχωρήσει θα μετανοήσουν και θα επανέλθουν. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Έχουμε φαινόμενο άνεση. Εξαρτάται, συγγνώμη να σας πω, εξαρτάται από τους ανασταλτικούς παράγοντες τους οποίους θα θέσει σε κίνηση η πολιτεία, η εκκλησία. Ναι. Εν προκειμένου. Βεβαίως για την Εκκλησία εγώ είμαι της απόψεως ότι έχει λειτουργήσει ως ένα σημείο. Θα το πούμε στη συνέχεια. Θα τα πούμε και αυτά. Ναι. Εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι περνάμε μια περίοδο μεγάλων κοινωνικών αναταραχών.
και αστάθειας σε κάθε κοινωνικό επίπεδο. Σε κάθε επίπεδο. Ο διάβολος που είναι πανάρχαιο σύμβολο του κακού, σε τέτοιες στιγμές ξαναζωντανεύει. Ξαναζωντανεύει το υποσυνείδητο του ανθρώπου και ξυπνά τα ζώδη του ένστικτα προκειμένου να κερδίσει περισσότερους οπαδούς. Στη χώρα μας, περιπτώσεις σατανισμού δεν έχουμε μόνο τώρα, όπως προείπα. Έχω εδώ κρατήσει κάποιες σημειώσεις, τις οποίες δανείστηκα από το περιοδικό Κλικ, και λέω το όνομά του γιατί είναι από τα λίγα περιοδικά που έκαναν μια σωστή παρουσίαση του θέματος πριν 3 χρόνια. Μάλιστα. Λέει λοιπόν το εξής, 1985. Δύο κλιμβητές στη Γλυφάδα ανακαλύπτουν στο βυθό της θαλάσσης δύο νεκροκεφαλές δεμένες με κόκκινη κλωστή. Κάτω τους είναι γραμμένο το όνομα Μιχαήλ, γιος της Μαρίας. Κάποιες εφημερίδες απλά το αναφέρουν και άλλες το περνούν για αστείο. 1985. Δύο νεκροκεφαλές μέσα στη θάλασσα, αστείο. Έγινε θόρυβος. Και τώρα δύο θύματα έχουμε. Πού είναι ο θόρυβος? Γιατί δεν έγινε ο ίδιος θόρυβος? Παρακάτω. 1986. Συλλαμβάνεται μια γυναίκα στο κημητήριο της Αναστάσεως στον Πειραιά, τη στιγμή που κλέβει μέρος από σάβανο νεκρού. Τίποτα. 1989. Έχουμε έγκλημα σατανιστών, που όμως αποδίδεται σε ερωτική αντιζηλία. Η Νίκη Ραβινού, σε τελετή μαύρης μαγείας που οργάνωσε στην καρσονιέρα των κάτω Πατησίων, κατακρεούργησε την κουνιάδα της Παπαδάτου και τη φίλη της Χριστοδουλοπούλου. Δύο θύματα κι εδώ. Τελετή μαύρης μαγείας. Βρήκαν κεριά. Είπαν ότι ήταν μέντιουμ, ότι έλεγε τον καφέ. Τα είπαν αυτά. Χάθηκε, εξαφανίστηκε. Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να ξεφωνηθεί εντός εισαγωγικών η Ελλάδα παντού. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Ίσως γιατί ήταν το έγκλημα όντως αποτρόπαιο από πάσης πλευράς τώρα και ταυτοχρόνως με την εξιχνίαση του εγκλήματος βρισκόμαστε και όπως είπατε προηγουμένως ιδιαίτερα σε μία περίοδο, αυτή τη δεκαετία που διανύουμε τώρα, όπου όλα έχουν αλλάξει, έχουμε μπει στη νέα εποχή. Ναι. 1990. Μάλιστα. Συλλαμβάνεται ένας κλέφτης από την αστυνομία της Κηφισιάς και ομολογεί ότι είχε μπει σε βίλα επώνυμου, το όνομά του στη διάθεσή σας, επώνυμου, το λέω 3 φορές. Εντάξει. Και παρακολούθησε... Δεν σας το καλώ, εσείς κρατάτε το απόλυτο παρακολου... και από εκεί και πέρα, εάν το χρειαστώ, το έχω. Και παρακολούθησε τελευταί μαύρης μαγείας, με ανθρωποθυσία. Χάθηκε, ξεχάστηκε, τίποτα, εξαφανίστηκε. 1990, μπορείτε να τα βρείτε στις εφημερίδες της εποχής, απλά, περαστικά, έτσι, αστεία. Λέει, το είπε ένας κλέφτης, σιγά το κλεφτρώνει. Χάθηκε. Θα περάξουμε τον κύριο? Όχι. Το κλεφτρώνει, θα το κλείσουμε στη φυλακή, θα το δικάσουμε και για ψευδή συκοφάντηση και θα πάει να κάνουμε έρευνα στο κυρίου του σπίτι, ποτέ. Παρασυλλογιότατε, συγγνώμη, παρατηρώ ότι προηγουμένως τόνισα ότι η έρευνα πρέπει να προχωρήσει και ακριβώς να μην αποσιοποιηθεί το θέμα, όπως πολλές παρενέσεις έγιναν, με αναγκάζεται να το πω αυτό, και από μεγάλο πολιτικό κόμμα για τον κατασυγασμό αυτού του θορύβου. Από ποιο κόμμα είναι αυτό? Η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μιλτιάδης έβερτε. Στην ανακοίνωσή του προημερών, προ τριημέρου, μας συνιστά να μην δίδουμε έκταση στο θέμα. Εν τη αυτή περιπτώσει βεβαίως αυτό έχει το θετικό σημείο, αλλά έχει και το άλλο το οποίο εγώ και με αφορμή θέσεις που έλαβαν και εφημερίδες και άλλοι επώνυμοι του τόπου. Μη δίνουμε έκταση στο θέμα, μη δίνουμε έκταση στο θέμα, εννοώ να μην δίνουμε υπερβολή, να μην δημιουργούμε πανικό, αλλά οπωσδήποτε η έρευνα πρέπει να προχωρήσει, το ετώνισα και από τις αρχές και όπως γνωρίζω έχει τις εντολές αυτές το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και γενικώς και η δικαιοσύνη, το γνωρίζω αυτό. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα είναι ότι αν αποσιωπήσουμε εμείς τα μαζικά μέσα ενημερώσεως το θέμα, είδατε τι είπατε προηγουμένως, το θέμα χάθηκε. Με τις νεκροκεφαλές, τις δύο που βρέθηκαν με την κόκκινη κλωστή, Μιχαήλ, Μαρία, βρέθηκε το άλλο θέμα στην Κηφισιά, αποσιωπήθηκε και εν τη αυτή περιπτώσει και τώρα δεν βαριέσαι, έγινε ένας θόρυβος 5 ημερών, κατασυγάζει το θέμα με άλλα γεγονότα που η εποχή είναι συγκλονιστική.
Εγώ λέγω λοιπόν ότι η έρευνα πρέπει να γίνεται και από τις αρχές, ταυτοχρόνως και με την βοήθεια των δημοσιογράφων, οι οποίοι ούκο λίγες φορές έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο διαφωτισμό πολλών και πολιτικών και ακόμη αυτό κοσμικών γενικώς και του κοινού ποινικού δικαίου αδικήματα. Γιατί να μην γίνεται. Και έχουμε προχωρήσει. Να προχωρήσει λοιπόν οι έρευνες, λέγω, διότι εγγράφει και επαναλαμβάνεται και τονίζεται ότι είναι θέμα, ας πούμε, να προφυλαχθεί το κοινό και αυτά. Ίσα ίσα για μέναν, το κοινό για να προφυλαχθεί, επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, πρέπει να ενημερώνεται. Προχωρούμε ναι. λοιπόν. Προχωρούμε κάνοντας μία διευκρίνηση. Στην βίλα του επώνυμου έγινε θυσία ζώου και όχι ανθρωποθυσία. Η παραπάνω παράγραφος με μπέρδεψε. 21 Τρίτου το 1991, στο πρώτο νεκροταφείο, ανακαλύπτουν ανοιχτό τον τάφο μιας 84χρονης γυναικός, η οποία έχει πεθάνει προμηνός. Από μέσα έχει ανοιχθεί το φέρετρο, λείπει το κεφάλι του πτώματος, το οποίο το ανακαλύπτουν μετά από ένα μήνα οι άνδρες του λιμενικού σώματος στον Πειραιά, με δύο φασόλια καρφωμένα στα μάτια και ένα μοσχοκάριδο στο αυτί. Αυτό τι ήταν? Χάθηκε και αυτό. 21 Τρίτου δε είναι η ημερομηνία του αερινού ηλιοαστασίου, που είναι πολύ επικίνδυνη, γιατί εκείνη την ημέρα γίνονται τελετές. 21 Τρίτου. Θέλετε να κάνετε την παρένθεση εδώ να μου μιλήσετε για ερώτηση που υπάρχει ήδη, να την καλύψουμε αυτή τη στιγμή, αν έχουν ορισμένες ημερομηνίες λατρείας? Βεβαίως. Και να μάλιστα κάνουμε την παρένθεση στην πρόοδο της. Και μάλιστα τις ημερομηνίες εκείνες θα συστήσω στους Ορθοδόξους Χριστιανούς να ανάβουν καντήλι και, και το θυμίαμά τους. Τα έχουν αφήσει, φύγανε από τα σπίτια μας αυτά. Σε λίγα σπίτια υπάρχουν καντήλια, αλλά πρέπει να επανέλθει αν θέλουμε τη βοήθεια του Θεού. Κάνω λοιπόν την παρένθεση. Οι πληροφορίες που προέρχονται, και πάλι το λέω από το περιοδικό Κλικ, και είναι προς τιμήν του. Σεβαστή. Και λέω το εξής. 7 Ιανουαρίου. Ο τύπος της εορτής είναι αίμα, πράξη, ανθρωποθυσία ή ζωοθυσία με ακροτριασμό των μελών. Τι ημερομηνία είπατε? Παρακαλώ, 7 Ιανουαρίου. Μεθαύριο. 7 Ιανουαρίου. 7 Ιανουαρίου. Θύμα συνήθως 15 έως 33 ετών αρσενικού φύλου. Διότι έχουμε και τέτοια θύματα, δεν είναι μόνο γυναίκες. Μάλιστα. 17 Ιανουαρίου. 7-17 Ιανουαρίου. 17. Λέγεται Εορτή το γλέντι του Σατανά. Αυτή τον τίτλο έχει, αυτό το ονομασία έχει εορτή. Τύπος σεξουαλικό όργιο. Πράξη δεν λέω λόγω της ιδιότητός μου. Μάλιστα. Θύμα 7 έως 17 ετών θηλυκού γένους. 25 Φεβρουαρίου. Αναζητείτε θύμα δηλαδή για την συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, ναι. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Κάνω πάλι μία παρένθεση, θα επανέλθουμε. Μόνο να μην περάσουμε το δελτίο ειδήσεων. Να επανέλθουμε ότι συνήθως οι σατανιστές κάνουν το εξής. Μοιημένα άτομα, γυναίκες και άνδρες, ύστερα από μία σεξουαλική πράξη και κατάσταση εγκυμοσύνης της γυναικός, το παιδί που γεννιέται προορίζεται για θυσία και θυσιάζεται. Για όνομα του Θεού. Ναι. 1η Μαρτίου έχουν πάλι εορτή. Το τύπος αίμα, πράξη πόση αίματος προς τιμήν των δαιμόνων. Θύμα δεν καθορίζει την ηλικία, θηλυκού ή αρσενικού γένους, ό,τι να είναι, αρκεί να πιούν αίμα στην 1η Μαρτίου. 20 Μαρτίου είναι η εορτή της, και 21 αυτό που είπαμε, της αιαρινής ησημερίας. Με τύπο σεξουαλικά όργια, δεν λέω την πράξη γιατί δεν θέλω, δεν καθορίζεται η ηλικία, ούτε φύλο, ούτε είδος, ζώο ή άνθρωπος. 21 έως 26 Απριλίου. Προετοιμάζονται για τη μεγάλη θυσία που θα αρχίσει στις 26 Απριλίου και θα τελειώσει την 1η Μαΐου και λέγεται η εορτή μεγάλη κλιμάκωση. Θύματά τους εκείνη την ημέρα είναι από 1 έως 25 ετών. Από 1 έως 25 ενός ετός, έτους. Είναι συμβολική η σημασία αυτή ή έχει κάποια ουσιαστική σημασία? Είναι ένα τηλετουργικό που το έχουν φτιάξει αυτοί, διαλέγουν τις ημέρες που υπάρχει πανσέλινος. Είναι ένα τελετουργικό που τον φτιάξει αυτό. Σημειωτέων ότι οι σατανιστές έχουν βίβλο, τη μαύρη λεγόμενη βίβλο, έχουν τις 9 εντολές αντίθετη με τις 10 εντολές που έχουμε εμείς και έχουν και ένα τελετουργικό που το έχουν επινοήσει οι ίδιοι. Ξαναλέω όμως για να διευκρινίσω. Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε τον Σατανά. Ο Σατανάς δεν είναι αιμοβόρος. Ένστικτά του ζώδι αυτοί υπηρετούν. Συνεχίζουμε. 21 Ιουνίου είναι η εορτή του εορτασμού του θερινού ηλιοστασίου, σεξουαλικά όργια, δεν καθορίζεται η ηλικία. 1η Ιουλίου έχουμε το γλέντι των δαιμόνων με αίμα και συνουσιασμό με τους δαίμονες, νομίζουν, δεν καθορίζεται πάλι η ηλικία ή αρσενικού γένους. 3
Αυγούστου πάλι, το γλέντι του Σατανά, 7 Σεπτεμβρίου, 20 Σεπτεμβρίου, 22 Σεπτεμβρίου, 29 Οκτωβρίου, 1 Νοεμβρίου, 4 Νοεμβρίου, 22 Δεκεμβρίου, 24 Δεκεμβρίου, παραμονή της γεννήσεως του Χριστού, το μεγάλο γλέντι των δαιμόνων. Και την παραμονή. Γι' αυτό η Εκκλησία μας κάνει εσπερινή λειτουργία, αλλά δεν προσέρχονται οι χριστιανοί. Γι' αυτό εκτελεί την για τον συγκεκριμένο λόγο. Του μεγάλου βασιλείου. Και για τον συγκεκριμένο. Γι' αυτό θωρακίζει τους πιστούς της. Γι' αυτό τους καλεί για μετάνοια. Γι' αυτό έχει υποβάλει την νηστεία των Χριστουγέννων. Μάλιστα. Να σας κάνω παρεμπιπτόντως μία ερώτηση, αν θέλετε. Παρακαλώ. Γιατί πρέπει να προχωρούμε και σε διάφορα θέματα να διαφωτίζουμε τις απορίες των τηλεθεατών. Υπάρχει μία τσαρλατάνικη έννοια τελετής. Υπάρχει και πραγματική. Υπάρχει κατά την άποψή σας πράγματι τέτοιο θέμα. Ο τσαρλατάνος βεβαίως εξυπηρετεί ως ένα σημείο αυτούς, κατά την άποψη την ταπεινή τη δική μου, τους πραγματικούς σατανολάτρες, τους τελετουργούς αν θέλετε της σατανολατρίας. Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι εδώ είναι και το σημείο όπου φεδροποιείται το θέμα από τους τσαρλατάνους και εξυπηρετείται υπό την έννοια αυτήν ο στόχος του Σατανά. Έτσι πιστεύω δηλαδή, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή τα χιλιάδες νέα παλικάρια που ανυποψίαστα παίρνουν από τις προθήκες των βιβλιοπωλείων, βρίθουν τα προθήκες των βιβλιοπωλείων, το είπαμε προηγουμένως, από τέτοια βιβλία. Ό,τι θέλει κανείς βρίσκει. Μπορώ να πω τα 20 στα 30 είναι ανατολικές θρησκείες, είναι μυστικισμός, είναι προχωράμε σε άλλες ιστορίες, σατανολατρίες, το ένα, το άλλο, μαύρη μαγεία. Λοιπόν, υπάρχουν σε αυτό το πλαίσιο ομάδες νεαρών οι οποίοι οργανώνονται έτσι από περιέργεια, έτσι για να γελάσουν όπως λέμε. Ή, στην άλλη περίπτωση, προσιλητίζονται εμέσως και αργότερα αμέσως. Mm-hmm. Αυτό τον διαχωρισμό σας παρακαλώ και το τι εξυπηρετεί το ένα, τι το άλλο. Ναι, ναι. Η τσαρλατάνικη και η πραγματική. Κλείνω το προηγούμενο θέμα μας λέγοντας, τονίζοντας ότι το θέμα δεν ήταν εν υπνώση. Έχει σημασία αυτό. Δεν ξύπνησε τώρα. Υπήρχε, προϋπήρχε. Ερχόμαστε σε αυτό. Μου είχατε κάνει όμως μία ερώτηση που έχει σχέση με αυτό. Εάν η μαύρη μαγεία και ο σατανισμός είναι το ίδιο. Απαντώντας σε αυτή την ερώτηση, απαντούμε και στην ερώτηση του τηλεθεατή την οποία μου θέσατε τώρα. Λοιπόν, είναι το ίδιο πράγμα και αποσκοπούν και τα δύο μέσω της λατρείας, με σατανιστικό τελετουργικό, στην διαμέσω του σατανά εξυπηρέτηση ανθρωπίνων επιθυμιών. Ο μάγος ή η μάγισσα που προβαίνει σε μαύρη ή λευκή μαγεία, ίσως να μην ξέρουν οι τηλεθεατές, είναι το ίδιο πράγμα η μαύρη ή η λευκή μαγεία. Είναι το ίδιο πράγμα, διότι βέβαια γίνεται διαχωρισμός. Διαχωρισμός. Πολλοί έχουν πει ότι η λευκή μαγεία, ναι, ναι, έχω διαβάσει και σχετικό βιβλίο, λόγω των ημερών, τι να κάνω, ναι, ναι, μελετώ και εγώ, ναι, λευκή, μαύρη μαγεία, ότι πέτω ότι η λευκή είναι αυτή που είναι η άκακη που λέμε. Και άκακη. Η λευκή μαγεία και η άλλη είναι η κακιά μαγεία, ναι, ας πούμε, η μαύρη. Η λευκή μαγεία είναι όταν της φύγει ο άντρας και θέλει να τον φέρει πίσω. Δεν του κάνει κακό, δεν ζητάει μόνο τον φέρει. Δεν επεμβαίνει στη θέλησή του. Δεν ζητάει τη βοήθεια του δαίμονος. Του δαίμονος εν προκειμένου. Πιανού. Ο Θεός δεν δέχεται. Άρα λοιπόν τώρα υπενήσεστε από εκεί και πέρα, μπαίνουμε και σε άλλο τομέα. Όχι. Μπαίνουμε στον χώρο των medium, προχωράμε βέβαια πιο πέρα στα ταρό, προχωράμε πιο πέρα στα οροσκόπια. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να πούμε είναι ότι η μαύρη ή η λευκή μαγεία δεν πάβει να είναι μαγεία. Ο κάθε μάγος λοιπόν, είτε μαύρη κάνει είτε λευκή μαγεία, εκείνο που έχει όνειρο και επιδίωξή του είναι το εξής. Να μπορέσει να συλλάβει ένα ή περισσότερα δαιμόνια, τα οποία θα χρησιμοποιήσει για λίγο καιρό για να επιτύχει κάποιους σκοπούς. Αυτός ο άνθρωπος μια μέρα θα το πληρώσει ακριβά αυτό. Γιατί αυτά δεν τα κάνει ούτε και ο δαίμονας. Τη σύλληψη του μικρού δαιμονίου, το οποίο θα πάρει και θα το επιβάλλει να του κάνει κάτι για να αποκτήσει να ικανοποιήσει τις ανθρώπινες επιθυμίες του, θα την πληρώσει μια μέρα. Το μικρό λοιπόν αυτό δαιμόνιο ή και περισσότερα δαιμόνια θα εξυπηρετήσει τον μάγο στις προσδοκίες του αυτές. Αυτό το γεγονός το συναντάμε πάρα πολύ στις άγριες φυλές που ζουν στα βάθη της Ανατολής. Η μαγεία έχει μεγάλη άνθηση εκεί, έχει μεγάλη άνθηση στην Κεντρική Αμερική.
Μάλιστα. Αυτοί δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να κάνουν μία επίκληση στο δαίμονα, να πιάνουν ένα μικρό δαιμονάκι, στο οποίο να επιβάλλουν να κάνει κάποιες δουλειές. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μαγεία σε οποιοδήποτε χώρο αυτή επιτελείται. Προσπαθούν δηλαδή να κάνουν υπερέτης τους τον σατανά μέσω γελίων καταστάσεων. Οι σατανιστές τώρα... Είπατε εν αρχή του Μποντλέρ μία φράση. Η μεγαλύτερη επιτυχία του σατανά είναι να πείσει τον κόσμο υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει. Έτσι. Και νομίζω πως ταυτίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση έτσι. Με τη ρίση σας. Αυτοί λοιπόν κάνουν τη δουλειά τους οι μάγοι. Προσπαθούν δεν να φαίνονται θεοσεβείς. Μπορεί κανείς να μπει μέσα σε ένα αυτό και να δει μια εικόνα του Χριστού. Σας κάνει εντύπωση αυτό. Μάλιστα. Οι σατανιστές τώρα ενώ... Ναι, συγγνώμη. Πατέρα ναι, Τιμόθε. Παρακαλώ. Να σας διακόψω για το εξής. Πρέπει να βγει το δελτίο ειδήσεων. Σας υποβάλλω τη θερμοτάτη παράκληση επειδή πρέπει να πούμε λίγα λόγια ακόμη. Δεν σας κρατήσω πολύ. Να παρακολουθήσουμε για 10 λεπτά που βγαίνει το σύντομο δελτίο ειδήσεων και να ολοκληρώσουμε μέσα σε λίγα λεπτά μετά την εκπομπή, καθώς αυτή τη στιγμή το θέμα δεν νομίζω ότι μπορεί να κλείσει με έναν απλό επίλογο δικό μου ή δικό σας. Έχουμε φτάσει, κάντε μου σας παρακαλώ, είναι παράκλησης, εξάλλου να έχετε υπόψη σας, έχουμε... εδώ γίνεται χαμός από ερωτήσεις, συγγνώμη που δεν τις παίρνω απευθείας τις ερωτήσεις εδώ. Ο σταθμός δεν έχει κανένα λόγο να μην πάρει απευθείας ερωτήσεις. Όμως το θέμα είναι τέτοιο όπως τοποθετείτε αυτή τη στιγμή που εάν αρχίσουμε και έχουμε ανοιχτή γραμμή, από εκεί και πέρα πρέπει να αφιερώσουμε άλλες 2 ώρες για τις ερωτήσεις τουλάχιστον. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, θα τις στο διάλειμμα που θα γίνει από την τώρα που θα πει τις ειδήσεις και ένα διαφημιστικό μήνυμα ενδεχομένως πριν τις ειδήσεις. Θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε 3-4 τις πιο βασικές να τις απαντήσουμε, διότι ήδη έχω κουράσει πολύ τον πατέρα Τιμόθεο, τον Πανοσιολογιώτατο, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να έρθει να μας δώσει τα φώτα του και αυτός στο θέμα το οποίο απασχολεί όλους τους Έλληνες, πιστεύω, αυτή τη στιγμή. Μόνο μην κοιμηθούν. Δεν νομίζω. Το θέμα αξίζει τον κόπο για λίγα λεπτά ακόμη παρακολουθήσεως. Μπορούμε να κάνουμε και μια άλλη εκπομπή, κάποια άλλη μέρα. Και να την κάνουμε και άλλη μέρα. Μπορούμε να κάνουμε όμως έναν επίλογο, σας παρακαλώ, μετά να κλείσουμε το θέμα και στη συνέχεια επανερχόμεθα. Αγαπητοί τηλεθεατές, το δελτίο ειδήσεων να δούμε. Ακούσατε πολλά και ενδιαφέροντα και αμέσως μετά ο πατέρας Τιμόθεος και ο Μιλών θα προσπαθήσουν με όσο το δυνατόν πιο σύντομο λόγο να κλείσουν το ένα κεφάλαιο, γιατί έχει πολλά κεφάλαια το θέμα αυτό. Σατανάς, σατανολατρία, μαύρη μαγεία. Έχει πολλά κεφάλαια, θα κλείσουμε τουλάχιστον το ένα κεφάλαιο για να σεβόμενοι βεβαίως και την εργασία σας και τα καθήκοντά σας αύριο το πρωί και θα επανέλθουμε συντομότατα. Σας ευχαριστώ, μετά το δελτίο ειδήσεων επανερχόμεθα. Κυρίες και κύριοι, επανερχόμεθα, όπως είπαμε πριν το δελτίο ειδήσεων, με τον πανοσιολογιώτατο Τιμόθεο Ηλιάκη, τον αρχιμανδρίτη, που υπενθυμίζω δεν το είπα στην αρχή της εκπομπής, είναι και ο προϊστάμενος στον Ιερό Ναό του Αγίου Κοσμά του Ετωλού στη Φιλαδέλφεια και που σε αυτό το ναό έχει αφιερώσει και όχι μόνον το στενό πλαίσιο του ναού, αλλά γενικότερα για την Ορθοδοξία, αλλά επί του συγκεκριμένου για τον ιερό αυτό ναό, έχει αφιερώσει στην κυριολεξία της δυνάμεις του κατά τα τελευταία χρόνια. Να πω ότι το θέμα μας είναι, για όσους δεν έχουν ακούσει μέχρι τώρα την εκπομπή, σατανισμός, σατανολατρεία, μαύρη μαγεία. Είναι οι απόψεις που εκφράζονται από ένα σεβαστό μέλος της εκκλησιαστικής οικογένειας, από τον αρχιμανδρίτη Τιμόθεο Ηλιάκη, ο οποίος και φωτισμένο μυαλό είναι και άνθρωπος με αρετή περισσή. Αυτό το τονίζω και με σεβασμό ακούμε την άποψή του. Βεβαίως, ο Μιλών σε κάποια σημεία μπορεί να παρουσίασε την διαφωνία του ελαφρώς σε 2-3 απόψεις του φιλοξενουμένου μας, αλλά από την άλλη πλευρά θεωρώ πως η συζήτηση ήταν άκρως αποκαλυπτική. Να τονίσω ότι στο επίπεδο ότι
των πολλών ερωτήσεων που έχουν τεθεί ήδη δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε. Σε ορισμένες ο Αρχιμανδρίτης θα απαντήσει αμέσως μόλις πάρει το λόγο. Να πω εγώ από την πλευρά μου, ναι, ότι πράγματι υπάρχει αφυδάτωση ιδεών σε αυτά που είπαν σε εμένα οι τηλεθεατές. Υπάρχει αφυδάτωση ιδεών. Τοποθετήθηκα στην αρχή για να μην αρχίσω να αναφέρομαι πάλι στα ίδια. Σύντομα λέγω ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει πρόβλημα εισαγωγής ξένων κυρίως προϊόντων στην χώρα μας, τα οποία τα δεχθήκαμε αθωράκιστη, με την ευθύνη πολλών. Μία από τις ερωτήσεις που πρόκειται να κάνω, πάντως, στον πατέρα Τιμόθεο Ηλιάκη, παραβαίνοντας τη δεοντολογία, περιμένουν όλοι να ακούσουν τελευταία ερώτηση, την αναγγέλω από τώρα. Είναι για την Εκκλησία, για την Πολιτεία. Αυτή την τελευταία ερώτηση θα παρακαλέσω να την παρακολουθήσετε με προσοχή, διότι κάτι εξόχου σημαντικό έχει να μας πει ο ιερωμένος, ο οποίος είναι προσκεκλημένος μου. Πανοσιολογιώτατε, είχαμε μείνει πλέον στις ερωτήσεις των τηλεθεατών μας. Ναι. Έχετε ήδη λάβει 2-3 ερωτήσεις μπροστά σας. Σας παρακαλώ εν συντόμο να απαντήσετε και ιδιαίτερα σε αυτήν ενός ιερωμένου επίσης, με τον οποίο συνομιλήσατε. Ναι. Δεν είναι ερώτηση, είναι μία διόρθωση και είναι πολύ σωστή. Δεν ξέρω πώς διατυπώθηκε από πλευράς μου. Ήμουν σίγουρος ότι θα παραξηγηθεί η διατύπωσή μου. Εκεί που αναφέρθηκα για το μέλλον του Σατανά. Είπα ότι το μέλλον είναι προκαθορισμένο, ότι σύμφωνα με τις γραφές δεν υπάρχει περίπτωση να αποκατασταθεί. Αυτό το λέω, το τονίζω και το επαναλαμβάνω. Μία δική μου προσωπική, όχι άποψη, επιθυμία εξέφρασα. Θα ήταν καλό να καταλάβαινε κάποια στιγμή το λάθος του και να γινόταν πάλι ο αιωσφόρος, ο άγγελος τον οποίον δημιούργησε ο Θεός. Ο Θεός τον δημιούργησε άγγελο. Ένα από τα 10 τάγματα των αγγέλων, τα αρχικά, όπως είπατε. Θα ήταν όμορφο να ξαναγινόταν. Δεν θα ξαναγίνει. Οι γραφές το αποκλείουν. Μια δική μου επιθυμία είναι αυτή. Αφήστε τη όμως, μην την παίρνουμε, μην της δίνουμε τόσο μεγάλη έκταση, διότι η Αγία Γραφή που είναι αλάνθαστη και θεόπνευστη δίδει την απάντησή της. Ο Σατανάς δεν θα αποκατασταθεί ποτέ, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να μετανοήσει. Αλλά θα είναι το ευχής έργο. Ο Σατανάς επίσης είναι αυτός που δημιούργησε την αμαρτία, δεν τη δημιούργησε ο άνθρωπος, ο Σατανάς τη δημιούργησε και την πέρασε στον άνθρωπο. Και ο Σατανάς δημιούργησε τον θάνατο. Υπάρχει μια ερώτηση, κλείνει αυτό το θέμα, πιστεύω να μην... Ναι, νομίζω το κλείσατε, το κλείσατε. Λέει μια ερώτηση εδώ, μήπως ευθύνεται και η Εκκλησία για τις δραστηριότητες, για την διαστράβλωση στα βιβλία των θρησκευτικών που διδάσκονται στα σχολεία. Μήπως αυτοί που τα κάνουν έχουν κάποιο κίνητρο ξένης χώρας που έχουν σκοπό την καταστροφή των Ελλήνων, του ελληνικού χριστιανικού κόσμου. Η Εκκλησία μπορούσε να δράσει και αν όχι γιατί, από πού πιέζεται. Περιέχει πάρα πολλά θέματα. Ναι. Στο ένα νομίζω έχετε ήδη απαντήσει ότι βάλετε η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός από τον Σιωνισμό, το είπατε ευθέως. Ναι. Και στο επίπεδο αυτό νομίζω κάπου δίδεται και η απάντηση σε ένα σημείο της ερωτήσεως. Ναι. Σε ό,τι αφορά τη διαστράβλωση των βιβλίων των θρησκευτικών, κάποτε που είχε παρουσιαστεί, που είχε παρουσιαστεί ένα τέτοιο φαινόμενο, η Εκκλησία είχε αντιδράσει. Η Εκκλησία δεν εκδίδει τα θρησκευτικά. Τα εκδίδει το Υπουργείο Παιδείας με συνεργασία θεολόγων. Μάλιστα. Όταν όμως υποπίπτουν στην αντίληψή της τέτοιες καταστάσεις, βεβαίως και επεμβαίνει. Υπάρχει, από ό,τι ξέρω, μια σκέψη να δημιουργηθεί συνεργασία Εκκλησίας και Πολιτείας στο θέμα της διδασκαλίας των θρησκευτικών. Και αυτό θα έρθει η στιγμή που θα γίνει και θα αναγγελθεί από επίσημα χείλη. Και με την ευκαιρία, ξέρω, ναι, και μπορώ να πω, είναι ότι ποτέ η Εκκλησία δεν εφησυχάζει. Και να σταματήσουμε πλέον να ικανοποιούμε τα δικά μας τα λάθη, ρίχνοντάς τα βάρη αλλού. Είναι πολύ εύκολο να πούμε, δεν φταίω εγώ, φταίει η κοινωνία, φταίει η πολιτεία, φταίει η Εκκλησία. Λες και εμείς δεν αποτελούμε μέλη της Εκκλησίας, μέλη της πολιτείας, μέλη της κοινωνίας. Όλα τα κάνει η Εκκλησία, όλα τα κάνει η πολιτεία, όλα τα κάνει η κοινωνία, εμείς είμαστε ήσυχοι. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Την Εκκλησία να την αφήσουμε κάποτε ήσυχη να κάνει τη δουλειά της. Γιατί η Εκκλησία κάνει τη δουλειά της. Και την κάνει πάρα πολύ σωστά, μεθοδικά, υπό την ηγεσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου και των λοιπών αρχιερέων, και να την αφήσουμε πλέον ήσυχη. Η Εκκλησία κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Εμείς δεν το κάνουμε σαν άτομα.
Και αν θέλετε να προεκτείνω εγώ την δική μου πλευρά. Και αν θέλουμε να για πάμε την πολιτεία να πω, όχι να πω ένα ζήτημα για την πολιτεία, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι ήδη εγώ ψέγω δύο σημεία. Ένα είναι ότι τα θρησκευτικά βιβλία τα οποία έχουν τα παιδιά μας ουδαμόθενα αναφέρουν θέματα σατανολατρείας, μαύρης μαγείας και με στόχο ασφαλώς βεβαίως την προφύλαξη των παιδιών μας. Και πέραν τούτου, άξον-άξον, το είπα και στην προηγουμένη εκπομπή που είχα επί του ιδίου θέματος, εις την Θεολογική Σχολή Αθηνών, οι θεολόγοι που βγαίνουν δεν γνωρίζουν τίποτε επί του θέματος. Κάνουν δικές τους μελέτες, όσοι φιλοτιμούνται, όσοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν το ενδιαφέρον να γεμίσουν το έργο τους και με αυτή την γνώση, για το θέμα της, του σατανά, για το θέμα της μαύρης μαγείας, για να μπορούν να απαντήσουν σε ενδεχόμενες ερωτήσεις αυριανών μαθητών τους. Σε αυτό το επίπεδο, λοιπόν, να σας περάσω σε μία ερώτηση η οποία είναι κέρια και θέλω να την απαντήσετε. Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό, επειδή έχει σχέση με το θέμα μας. Γιατί ρωτούν πολλοί τι κάνει η Εκκλησία για το θέμα του σατανισμού. Σκοπεύω να σας φέρω στην τελευταία ερώτηση και θα απαντήσετε. Ευχαριστώ. Το είπα προηγουμένως, αν προσέξατε. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Τα ζώδια, τα περιοδικά, τα ταρό, τα medium, όλα αυτά. Κάτι πήγαμε να πούμε προηγουμένως, είπαμε θα το πούμε αργότερα. Έχουν σχέση με την προαγωγή, με τη διευκόλυνση, αν θέλετε, του έργου του σατανά. Βεβαίως, βεβαίως. Αν είναι ποτέ δυνατόν ένα medium να προβλέψει το μέλλον του ανθρώπου, το οποίο μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Ο χριστιανός, ο σωστός χριστιανός, εναποθέτει τις ελπίδες του, το μέλλον του, τη ζωή του, στα χέρια του Δημιουργού του, του Θεού, πουθενά άλλου. Όλα αυτά είναι πλάνες του σατανά. Και εδώ θα επισημάνω κάτι, ότι η μοναδική εφημερίδα η οποία δεν δημοσιεύει ζώδια είναι η δική σας. Όλες οι άλλες, και μάλιστα τώρα που αλλάζει ο χρόνος, γίνεται καταιγισμός διαφημίσεων, ποιο medium πρώτο θα κάνει προβλέψεις για τον επόμενο χρόνο και ούτω καθεξής. Τα οποία δυστυχώς προαγάγουν τα medium και μεγάλοι, όπως ακόμη και από ό,τι έχω ακούσει και ο πρόεδρος Κλίντον έχει το δικό του το medium και τα αυτά. Εν πάση περιπτώσει. Δεν το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Να έρθουμε λοιπόν στις τελευταίες σας παρατηρήσεις για να κλείσουμε επί του θέματος ό,τι άλλο θέλετε να προσθέσετε, διότι θα κλείσουμε με την ερώτηση που ήδη έχουμε αναγγείλει και εκεί θα μείνουμε. Πέστε μου λοιπόν εσείς σε γενικό πλάνο τώρα για τα παιδιά μας, για την κοινωνία την ελληνική, διαβλέπετε ότι με όλη την αφυδάτωση που έχει υποστεί κάθε μέρα, εσείς έχετε την άποψη ότι αμήνεται η ελληνική κοινωνία? Εγώ πιστεύω ότι έχει υποστεί μεγάλη αφυδάτωση, ούτως ή άλλως πάντως. Έχουμε, όπως προδιαγράφονται τα πράγματα, πατέρα Τιμόθε, έχουμε μπροστά μας επικίνδυνους καιρούς εάν δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Έτσι όπως οδεύουν τα πράγματα, το φαινόμενο μπορεί να πάρει ακόμη πιο μεγάλες εκτάσεις. Είναι πρόβλημα το οποίο πρέπει πέραν όλων των άλλων να το προσέξει κάθε οικογένεια, και θα φτάσουμε μετά στην Εκκλησία και την Πολιτεία. Βεβαίως, βεβαίως. Οι καιροί που περνάμε είναι δύσκολοι, το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση. Πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του, να προετοιμαστεί, Δεν ξέρουμε πότε και πώς θα έρθει η τελική σύγκρουση. Ότι ζούμε σε εσχατολογικούς καιρούς ζούμε. Αυτό το έχω ακούσει από πολλούς ιερωμένους, αλλά και θεολόγους και ανθρώπους που ασχολούνται με τη φιλοσοφία. Βλέπουν και συγκλίνουν οι καιροί. Έτσι, τα σημεία των καιρών αυτό δείχνουν. Τι μπορεί να μας συμβεί από στιγμή σε στιγμή δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Πέρα όμως από αυτό, η χώρα μας αντιμετωπίζει υπαρκτά προβλήματα. Η ταυτότητά μας κινδυνεύει. Η ταυτότητά μας η ελληνική. Η εθνική και η θρησκευτική. Και η θρησκευτική. Ελληνισμός και χριστιανισμός και ορθοδοξία βάλλονται. Και πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Να αντισταθούμε στην παρακμή. Να αντισταθούμε σε οτιδήποτε ξενόφερτο έρχεται να μας αλλοιώσει αυτό που λέγεται Ελλάδα, ορθοδοξία. Ακόμη και τη γλώσσα μας. Να τα κρατήσουμε ψηλά, να αγωνιστούμε. Να προσέξουμε πάρα πολύ, μήπως κατά λάθος δεχτούμε το εσωτερικό ηθικό χάραγμα του Αντιχρίστου. Ηθικό είπατε?
χάραγμα του Αντιχρίστου. Το, είπατε εσωτερικό. Το εσωτερικό. Το εξωτερικό είναι το ηθικό χάραγμα, είπατε. Ηθικό, ναι, χάραγμα. Να το εξηγήσουμε αυτό. Βεβαίως και θα το εξηγήσουμε, γιατί έχει σημασία και με αυτό θα κλείσω. Ο χριστιανός με τη βάφτισή του δέχεται το χάραγμα του Χριστού. Μάλιστα. Το χάραγμα του Χριστού. Με ορατά σημεία, την σφραγίδα του Αγίου Μύρου, μυρώνεται, και με τις τρεις καταδύσεις που βαφτίζεται. Λαμβάνει έτσι το χάραγμα του Χριστού, γίνεται χριστιανός, άτρωτος. Με αόρατα σημεία τώρα λαμβάνει την έλευση του Παναγίου Πνεύματος, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, την πανοπλία του Αγίου Πνεύματος, και είναι έτοιμος πλέον να βγει στη μάχη. Γι' αυτό και τον αλείβουμε με λάδι. Αυτή τη σημασία έχει. Μάλιστα. Όταν βαφτίζεται το χριστιανό, ο τύπο που βαφτίζεται με λάδι, θα βγει σε μάχη, όπως έβγαιναν οι αθλητές στην αρχαία Ελλάδα και άλυβαν το σώμα τους με λάδι και έβγαιναν να αγωνιστούν. Γι' αυτό αλύβεται και ήταν ο χριστιανός. Γιατί θα βγει στη μάχη την πνευματική και θα έχει να αντιμετωπίσει τον αιώνιο εχθρό, τον Αντίχριστο. Εκεί που πρέπει να προσέξει είναι μήπως παρασυρθεί στην αμαρτία από τον Αντίχριστο και δια της αμαρτίας δεχτεί το εσωτερικό χάραγμα του Αντιχρίστου. Μάλιστα. Όταν ο άνθρωπος φεύγει από τον προορισμό του και αφήνει νηστικό το πνεύμα του, γίνεται οπαδός του Αντιχρίστου. Είναι ευάλωτος στις επιθέσεις. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε, να γυρίσουμε στις παραδόσεις μας, να γυρίσουμε στην Εκκλησία μας, να γυρίσουμε στην πίστη μας, να γυρίσουμε στην Ορθοδοξία μας και να απορρίπτουμε στις ρίζες μας. Στις ρίζες μας και να απορρίπτουμε μεταβδελιγμίας κάθε τι ξενόφερτο. Και σε ό,τι αφορά το έθνος μας, παιδεία εθνική. Παιδεία, αν επιτρέπεται σήμερα στην εποχή που ζούμε να υπάρχουν νέα παιδιά που να μην ξέρουν ποιος ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μάλιστα. Περνάμε στο άλλο σκέλος. Δεν θα το προχωρήσουμε όμως. Όλα. Παιδεία εθνική. Πατέρα Τιμόθε, να φτάσω σας παρακαλώ στην τελευταία ερώτηση που ήδη, όπως είπα, έχουμε αναγγείλει. Τι έκανε και τι πρέπει να κάνει η Εκκλησία. Και εν συνεχεία θα περάσετε, σας κάνω ταυτόχρονη την ερώτηση, για την πολιτεία. Για την πολιτεία που μέχρι τώρα τέτοια φαινόμενα τα περνάει σχεδόν απαρατήρητα, να μην πω εντελώς απαρατήρητα, και που από την άλλη πλευρά, υπενθυμίζω, δεν υπάρχει σχετικός νόμος που να περιορίζει τουλάχιστον τη δραστηριότητα των σατανολατρών και όλων των συναφών, ναι, τελετών. Ναι. Να ξεκινήσουμε από την Εκκλησία πρώτα. Είναι λάθος να επιρρύπτουμε ευθύνες στην Εκκλησία και για το συγκεκριμένο θέμα. Είπατε και για το συγκεκριμένο. Ναι, διότι έχει γίνει της μόδας κάθε φορά που προκύπτει ένα θέμα, αμέσως η ερώτηση. Και τι κάνει η Εκκλησία? Αφήνω το γεγονός ότι την Εκκλησία δεν την έχουν αφήσει ήσυχη από το 1821 και εδώ. Και ότι κάθε πολιτική κατάσταση που ανέβηκε, κοίταξε να την εκμεταλλευτεί. Το αφήνω αυτό, γιατί παίρνει πολλή ώρα συζητήσεως. Έχει πολύ μεγάλα επίπεδα. Εκείνο το οποίο όμως έχω να πω είναι ότι η Εκκλησία κάνει το καθήκον της, με τις δυνάμεις τις οποίες διαθέτει, με την πίστη της στον Θεάνθρωπο Ιησού, στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον ιδρυτή της Εκκλησίας, κάνει τη δουλειά της σωστά, ενημερώνει τον κόσμο, προσπαθεί να κρατήσει στην αγκαλιά της τα παιδιά της, δίδει τις σωστές κατευθύνσεις. Η Εκκλησία όμως δεν είναι χωροφύλακας. Η Εκκλησία δεν μπορεί να μπει μέσα στο σπίτι του γονιού για να δει και να ελέγξει πώς συμπεριφέρεται ο γονιός στο παιδί. Γιατί όταν στις 6 ώρα το απόγευμα το παιδί κάθεται στην τηλεόραση και βλέπει έργα βίας και έργα σεξ, τι περιμένουμε από αυτό το παιδί? Ναι. Όταν οι γονείς προσπαθούν και να δώσουν στο παιδί τους μια παιδεία ξένη προς τις ελληνοχριστιανικές παραδόσεις, τι να κάνει η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι ανοιχτή, απευθύνει το μήνυμά της, ομιλεί, τρέχει, βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο, αγωνίζεται, αλλά από εκεί και πέρα είναι και ο άνθρωπος αυτεξούσιος, να δει ποιο είναι το συμφέρον του. Για το θέμα όμως το συγκεκριμένο, για να μην μείνουμε σε μια ακαδημαϊκή τοποθέτηση. Το 1989, σε ειδική σύνοδο της Ιεραρχίας, που σημαίνει όλων των αρχιερέων της Εκκλησίας μας, ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Φιλίππων της Καβάλας, ο κύριος Προκόπιος, έκανε μια εμπεριστατωμένη εισήγηση καταγγελία σε σχέση με τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στην εποχή μας. Έλεγε λοιπόν τότε με στοιχεία μέσα στη σύνοδο της Ιεραρχίας ότι στην Αθήνα και το 89
ότι στην Αθήνα και στην επαρχία δρούν σατανιστικοί κύκλοι, τους οποίους κατήγγειλε. Οργανώνονται τελετές μαύρης μαγείας, με ανθρωποθυσίες και θυσίες ζώων. Από το 1989 το έχει καταγγείλει η Εκκλησία. Ελάχιστες εφημερίδες πέρασαν στις στήλες τους την καταγγελία εισήγηση αυτή του Μητροπολίτου Προκοπίου και ορισμένες που την πέρασαν την λιδώρησαν. Μάλιστα. Και ερχόμαστε σήμερα και λέμε τι κάνει η Εκκλησία και δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό η Εκκλησία. Έχουμε στη συνέχεια διαφωτιστικά έντυπα που κυκλοφόρησαν και μοιράστηκαν στο εκκλησίασμα. Κήρυγμα ενημερωτικό. Κύκλους μελέτης της Αγίας Γραφής επί του θέματος. Αναφορά στα κατεχητικά σχολεία επί του θέματος τα παιδιά. Αλλά ποια παιδιά πάνε στα κατεχητικά σχολεία? Και όποια πάνε λιδωρούνται από τα υπόλοιπα. Όχι από τα υπόλοιπα. Από τους γονείς λιδωρούνται. Δεν φταίνουν τα παιδιά. Έχουμε την καλύτερη νεολαία. Έχουμε τη χρυσή νεολαία. Οι γονείς φταίνε. Και κάνω μία παρένθεση. Έπρεπε σήμερα να ήταν στον εισαγγελέα και στη φυλακή οι γονείς των παιδιών αυτών, των σατανιστών. Και όχι να κάθονται απ' έξω και να πληρώνουν τους καλύτερους δικηγόρους της Αθήνας για να τα βοηθήσουν. Έπρεπε να ήταν στη φυλακή. Να σαπίσουν στη φυλακή. Αυτοί ευθύνονται. Δεν ευθύνεται ούτε ο Δημητροκάλης, ούτε ο άλλος. Ούτε ο άλλος, ούτε ο τρίτος, ούτε ο τέταρτος. Θα μου επιτρέψετε εδώ να επιμερίσω την ευθύνη. Άποψής μου είναι αυτή. Στη συνέχεια έχουμε την καταγγελία του Μητροπολίτου Δημητριάδου Χριστοδούλου για σατανιστικές τελετές που έγιναν στο Βόλο. Πάει και αυτό. Ξεχάστηκε. Τι κάνει η Εκκλησία? Τι άλλο θέλουν να κάνει η Εκκλησία? Τι άλλο να κάνει? Έχουμε επιστολή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Σεραφείμ που αναφέρεται στο πρόβλημα του σατανισμού προς τον πρωθυπουργό της χώρας, τον τότε. Τον τότε, πέστε γενικώς παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Την εποχή εκείνη. Τον τότε. Και για να μην ψάχνουμε πολύ, του 1993. Μάλιστα. Καμία απάντηση. Καμία μέρημνα. Η Εκκλησία τι άλλο να κάνει τώρα? Να γίνει χωροφύλακας? Όταν διαμαρτύρεται η Εκκλησία και λέει για το όνομα του Θεού προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς, σταματήστε να προβάλλετε σκηνές βίας, σταματήστε να προβάλλετε σκηνές σεξ, σταματήστε να προβάλλετε ταινίες οι οποίες δεν βοηθούν το παιδί να πλάσει μια κοινωνία όμορφη και σωστή και χριστιανική, δέχονται την επίθεση των κουλτουριάριδων εντός εισαγωγικών, η Εκκλησία και οι παπάδες να κοιτάξουν την λειτουργία τους. Και να μην επεμβαίνουν λογοκρισία, θα επιβάλλουμε. Τι άλλο να κάνει η Εκκλησία? Κάνει όμως κάτι που το έχουμε ξεχάσει όλοι. Τώρα που μιλάμε εμείς και η ώρα είναι 12, 1 παρα 10, υπάρχουν τα μοναστήρια που είναι ανοιχτά και οι πατέρες γονατιστοί προσεύχονται για το ευσεβές ελληνικό έθνος. Οι προσευχές αυτές του Καλόγερου στα κατουνάκια του Αγίου Όρους, οι προσευχές του Καλόγερου στο μοναστήρι το Ορθόδοξο είναι αυτό που μας κρατάει ακόμα όρθιο. Μάλιστα. Και το πρωί στις 6 που θα ξημερώσει θα ξεκινήσουν οι μεγάλες ώρες και θα πάμε οι ιερείς στις εκκλησίες μας να τελέσουμε τον αγιασμό το μεγάλο για να φύγουν τα κακά πνεύματα από τα σπίτια μας, για να φύγουν τα κακά πνεύματα από τον τόπο μας και θα προσευχηθούμε υπέρ του λαού αγνοημάτων και των ημετέρων αμαρτημάτων. Και πάλι θα προσευχηθούμε και πάλι θα γονατίσουμε και ας δεχόμεθα επιθέσεις και ας μας κατακρίνουν και ας μας επικρίνουν και ας τους φταίει για όλα η Εκκλησία. Δεν πειράζει, η Εκκλησία αγαπάει, ανοίγει τα χέρια της, καταφεύγει στο Θεάνθρωπο Ιησού και λέει «Κύριέ μου, αυτά τα παιδιά μου εμπιστεύτηκες, προστάτεψέ τα». Μάλιστα. Και δεν ζητάμε ούτε ταυτότητες, ούτε πολιτικές τοποθετήσεις, ούτε ποιες και πόσες αμαρτίες έχει κάνει. Έχει πάντως και ορισμένα προβλήματα η Εκκλησία τα οποία πρέπει να λυθούν. Μιλάω με αφορμή τα τελευταία γεγονότα, τα θλιβερά. Τα οποία δεν ήταν τυχαία. Εγώ μιλάω ευθέως και ειλικρινώς. Οι τρεις Μητροπολίτες οι οποίοι έχουν δημιουργήσει το θέμα είναι καιρός να αντιληφθούν σε τι λάθος δρόμο έχουν μπει. Η Εκκλησία τους περιμένει με ανοιχτή την αγκαλιά της να επανέλθουν εκεί. Μάλιστα. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο όμως ακόμα. Να το πείτε. Που έχει σχέση. Μπορεί να δημιούργησε ένα πρόβλημα. Μπορεί να τοποθετήθηκαν σε λάθος δρόμο. Μπορεί να τους έπνιξε το δίκαιο. Και να αγανάκτησαν και να έκαναν πράξεις οι οποίες καταδικάστηκαν. Παραμένουν όμως μέσα στην Εκκλησία. Και δεν πήγαν να φτιάξουν ψευτομοναστήρια και ψευτοεκκλησίες και να εκμεταλλευτούν τον κοσμάκι. Όπως κάνουν δυστυχώς ψευτοαρχιερείς και ψευτοιερείς. Αυτούς πρέπει να καταγγείλουμε. Γιατί από αυτούς προέρχονται πολλά δεινά. Και ό,τι αφορά. Οι τρεις αρχιερείς μπορεί να επέπεσαν σε ένα λάθος. Κατά την αντίληψή τους, όχι, κατά τη δική μου, ναι. Η ιστορία θα μας κρίνει όλους. Παρέμειναν όμως μέσα στην Εκκλησία. Μπορούσαν κάλλιστα, τρεις είναι.
να προβούν σε χειροτονία ενός Τετάρτου και να κάνουν δική τους εκκλησία. Δεν το έκαναν ούτε και θα το κάνουν ποτέ. Μάλιστα. Προς τιμήν τους είναι αυτό. Σε ό,τι δε αφορά αυτό που είπα προηγουμένως για τους ψευτοιερείς και τους ψευτοαρχιερείς, χρειάζεται επαγρύπνηση από το λαό. Άκουγα προημερών για κάποιο μοναστήρι στην Αττική, δεν το αναφέρω, όπου διαβάζονται κάθε Τετάρτη και Σάββατο εξορκισμοί και γίνεται εμπόριο. Παλιομυρολογίτικο μοναστήρι, που δεν ξέρουμε από πού κρατάει η αρχιεροσύνη του παρουσιαζομένου ως αρχιερέως. Ας το αφήσουμε το θέμα. Όχι, δεν θα το αφήσουμε. Ναι, να σας παρακαλέσω στο εξής. Ότι επειδή έχουμε ένα άλλο πολύ σοβαρό. Ναι, ξέρετε, και θα επανέλθω. Όχι, δύο λόγους. Ναι, θέλω να κλείσω για το θέμα αυτό. Ναι, πέστε το. Δεν τον θίγω, ούτε τους θίγω. Αλλά τους εξορκισμούς, επειδή έχουν σχέση με το θέμα μας, δεν τους διαβάζουμε σε οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ώρα. Η Εκκλησία είχε ειδικό οφήκιο εξορκιστού. Και ο ιερεύς ο οποίος θα προσέρχεται να διαβάσει εξορκισμό πρέπει πρώτα να διευκρινίσει και να ψάξει και να δει αν και κατά πόσον χρειάζεται. Είναι σαν να πάρω τώρα ένα μαστίγιο και να αρχίσω να σας χτυπάω. Δεν θα αντιδράσετε? Το ίδιο θα κάνει και ο δαίμονας. Αυτό χρειάζεται προσοχή από τους χριστιανούς που πηγαίνουν. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και μέσα στην Εκκλησία άνθρωποι που κάθε άλλο παρά η ύφωτος είναι. Τι κάνει η πολιτεία? Να πω κάτι, θα περάσουμε και κάποια άλλη συζήτηση, πολύ σύντομα, το λέγω αυτό προς τους τηλεθεατάς μας, διότι υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις, επιθυμίες να επαναληφθεί η συζήτηση αυτή. Ελπίζω ότι θα βρείτε το χρόνο, μελλοντικά ήδη μου διαβάζετε το αίτημα πανταχώθεν. Ευχαριστώ δηλαδή πάρα από πολύ. Τις πέντε γραμμές που έχει ο σταθμός, οι περισσότεροι τηλεθεατές επιθυμούν να ακουστεί πάλι. Τώρα θα το δούμε. Οι τηλεθεατές μας, οι αγαπημένοι, αντί να ακούν εμάς, να πάνε στην Εκκλησιά. Ξημερώνουν θεοφάνεια, να νηστέψουν αύριο να πιούν μεγάλο αγιασμό, να λάβουν το καντήλι, το κεράκι όπως σωστά μάθει η μάνα τους. Και να αφήσουν κατά μέρος τις νέες φιλελεύθερες ιδέες που έχουν έρθει και μας έχουν καταστρέψει. Με είχατε ρωτήσει τι κάνει και η πολιτεία. Λοιπόν, να κλείσουμε με την πολιτεία. Βεβαίως. Και κάτι θέλετε, αν δεν κάνω λάθος. Εκείνο που θέλω να πω και θα είναι ίσως η πρώτη φορά που ακούγεται από τηλεοπτικό σταθμό, είναι είδηση, από αύριο θα βγει και στη δημοσιότητα. Η πολιτεία έλαβε μέτρα και ήδη τροποποιήθηκε ο ποινικός κώδικας στο σχετικό του άρθρο, νομίζω το 187. Και από τώρα και στο εξής έχουν ποινικές ευθύνες και οι μετέχοντες σε τελετές μαύρης μαγείας. Αυτό είναι μεγάλη είδηση. Ναι. Παράλληλα. Δημοσιολογιότατε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Σας πήρα τη δουλειά σας. Ήτανε το αίτημά μου. Σας πήρα τη δουλειά σας. Το αίτημά μου. Προχθές, εδώ, από αυτό το βήμα, αυτό έλεγα. Αυτό έγινε. Μάλιστα δεν περιορίστηκε μόνο εκεί. Θα διωχθούν τα μέλη των αποκρυφιστικών οργανώσεων. Έτσι, θα κληθούν να αποδείξουν τα έσοδά τους. Μάλιστα. Θα γίνει καταγραφή όλων αυτών των οργανώσεων και των μελών τους και θα υπάρχει στενή παρακολούθηση. Τώρα θα πούν την πολιτεία δικτάτορα? Ερώτηση. Πατέρα Τιμόθε, δεν την κάνω αυτή την ερώτηση. Αυτή η ερώτηση έχει κακόβουλον. Και δεν κάνω τέτοιες ερωτήσεις. Αφήστε την να πλανάτε. Τουλάχιστον για μέναν και πιστεύω για όσους ανθρώπους που με έχουν πάρει, δεν μου αρέσουν οι αριθμοί, πάρα πολλοί τηλεθεατές. Ότι αυτό ανακουφίζει τις ψυχές, πιστεύω, της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων. Έτσι. Έτσι. Να τελειώνουμε με αυτές τις ιστορίες των αποκρυφιστικών οργανώσεων, των υπόπτων, στο πόθεν έσχεν, πού αποσκοπεί, τι είναι αυτές οι ανατολικές αυτές, τι είναι κάτι άλλο περί ταρό, περί έτσι, περί αλλιώς, τα οποία ασχολούνται κανονικώς. Έτσι. Εγώ ειλικρινώς σας λέω, χάνω την γλώσσα μου αυτή τη στιγμή από την είδηση που ακούω και μου είπατε ότι δεν την ανακοινώνω, θα σου την πω μέσα. Και το λέω ευθέως, ο κόσμος να νομίζει ότι κοροϊδεύω. Ειλικρινώς, ο πατέρας Τιμόθεος τώρα μου το λέγει αυτό και πιστεύω ότι έχετε μία πληροφόρηση έγκυρο. Βεβαίως, πριν έρθω εδώ, επικοινώνησα με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, τον κύριο Παπαθεμελή, στον οποίο υπέβαλα αυτή την ερώτηση. Τι σκέφτεστε να κάνετε, κύριε Υπουργέ, για το θέμα αυτό? Προς τιμήν του, ο κύριος Υπουργός μου έκανε αυτή την ενημέρωση και με εξουσιοδότησε στην τηλεοπτική μου παρουσία να την αναφέρω. Μάλιστα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και έκανα αυτό το οποίο μου είπε. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια πάντως και στον κύριο Παπαθεμελή. Αυτό το λέγω. Βεβαίως. Επίσης, είχαμε και ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας
την οποία έχω εδώ και λέει ότι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων παρακολουθεί με θλίψη αυτά τα μεμονωμένα σατανιστικά ή πνευματιστικά φαινόμενα. Τα μεμονωμένα είναι αμφίβολο κάθε μέρα. Έτσι λέει η ανακοίνωση. Καλώς. Η κοινωνία μας, εμείς όλοι οφείλουμε να επανακτήσουμε τη συλλογική μας συνείδηση στην ελεύθερη κριτική μας σκέψη που έχει τις ρίζες της στην παράδοσή μας. Μάλιστα. Και τα λοιπά, συνεχίζεται η ανακοίνωση, αλλά αυτό που, το οποίο λέει το Υπουργείο Παιδείας για την επιστροφή στις ρίζες μας και στην παράδοσή μας, είναι και αυτό με το οποίο θα πρέπει να κλείσουμε και να αφήσουμε το μήνυμα προς τους αγαπητούς φίλους οι οποίοι κάθισαν μέχρι τόσο αργά μαζί μας. Επιστροφή στις ρίζες, στην παράδοσή μας, μακριά από κάθε τι ξενόφερτο, κοντά στην Εκκλησία μας, μακριά από την αμαρτία, μακριά από τον θάνατο που προκαλεί η αμαρτία. Και, κυρίως... και δεν υπάρχει λόγος πανικού, δεν υπάρχει λόγος φόβου. Ο Σατανάς δεν μπορεί να πειράξει ούτε μία τρίχα από τον άνθρωπο εάν ο ίδιος δεν του ανοίξει την πόρτα του. Να πω κάτι, επειδή δεν είναι δυνατόν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη απήχηση σε τηλεφωνήματα. Είναι κάτι από προηγουμένως. Πριν κλείσουμε, να το πούμε και αυτό. Πρέπει, πατέρα Τιμόθε, συγγνώμη, έχουμε ήδη αναγγείλει ότι θα κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, ο κύριος Μανέας στην εκπομπή που είχε κάνει, πράγματι είχε γίνει την περασμένη Δευτέρα, το πληροφορήθηκα προηγουμένως, παρουσίασε τους μασόνους σαν τους καλύτερους χριστιανούς. Τους μασόνους σαν τους καλύτερους χριστιανούς. Και ο Σατανάς μεταμορφώνεται σε άγγελο φωτός. Η απάντηση είναι χαρακτηριστική. Και ένα δεύτερο, αν γνωρίζετε. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το είδα στην εκπομπή. Πάντως το βεβαιώνουν οι τηλεθεατές. Με συγχωρείτε. Ότι μέσα στη στοά τους έχουν το σπαθί του Θεοδωρού Κολοκοτρώνη και διερωτώνται πολλοί τηλεθεατές εάν υπάρχει σχέση Θεοδωρού Κολοκοτρώνη με μασονία. Με συγχωρείτε, εκεί πού το ξέρουμε ότι είναι το σπαθί του Θεοδωρού Κολοκοτρώνη. Και το κάδρο του Θεοδωρού Κολοκοτρώνη, μου λένε από μέσα. Πού το ξέρουμε αυτό. Ότι είναι το γνήσιο σπαθί. Όχι, οι μασόνοι... είναι συμβολικό ότι και προκύπτει η ερώτηση. Ναι. Ήταν μασόνος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ακούτε. Το θέμα μας δεν είναι ο μασονισμός, γιατί παίρνει... Δεν είναι, παίρνει... Εκείνο που λέω εγώ είναι το εξής. Αν οι μασόνοι είναι οι καλύτεροι χριστιανοί, μπορεί να τους έχω αδικήσει. Αν είναι οι καλύτεροι χριστιανοί, αν δεν είναι ανθέλινες, γιατί δεν ανοίγουν τη στόα να πάμε μαζί με το τηλεοπτικό συνεργείο, να πάρουμε τις τελετές τους. Και αφού δεν είναι θρησκεία, γιατί έχουν τελετουργικό, γιατί έχουν θυσίες, γιατί έχουν στολές. Και υπάρχουν μια σειρά ερωτημάτων, τις οποίες είχε θέσει ο κύριος Μιχαλόπουλος σε εκπομπή που είχε κάνει σχετική να πάμε εδώ. Να πάρουμε όχι τις τελετές που κάνουν για τους πρωτομοιημένους, τις τελετές του 33ου βαθμού, κύριε Μανέα, μας αφήνετε να έρθουμε να πάρουμε αυτές τις τελετές. Να δούμε τα σύμβολα τι δουλειά έχουν εκεί. Και ποια το σύμβολο. Σύμβολο του χριστιανού είναι ο Σταυρός και τίποτα άλλο. Τι δουλειά έχει εκεί ο Διαβήτης, τι δουλειά έχει το άστρο του Δαβίδ και όλα τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν. Πεντάλου. Ποιοι λοιπόν είναι οι πρώτοι καλύτεροι χριστιανοί. Μάλιστα. Και ο άγγελος και ο Σατανάς μεταμορφώνεται σε άγγελο φωτός. Εάν οι κύριοι αυτοί έχουν κάποια αντίρρηση, εδώ είμαστε. Στον πατέρα, συγγνώμη, για τον πατέρα Τιμόθε, για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, θέλω επίσης να κάνω εγώ από τη δική μου πλευρά την διευκρίνηση ότι είπε κάτι προηγουμένως ο πατέρας Τιμόθεος. Ότι για τους Μητροπολίτες χρησιμοποιήθηκαν για πολλούς Μητροπολίτες τα ονόματά τους κατόπιν του θανάτου τους, μετά το θάνατό τους. Και εν προκειμένου, επειδή από όσα έχω διαβάσει, εγώ ο πτωχός τουλάχιστον, εκείνο που έχω να πω είναι ότι αυτό πρώτη φορά το ακούω, ούτε το είχα παρατηρήσει και δεν γνωρίζω, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου να είχε ιστορικός τουλάχιστον κάποιο στοιχείο ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν μασόνος. Τώρα, εάν το χρησιμοποιούν για να προσιλητίζουν, να δείχνουν εθνικό χαρακτήρα, όπως δείχνουν και θρησκευτικό κτλ., αυτό είναι ένα άλλο. Αυτοί έφτασαν σε σημείο να κατηγορήσουν τον εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης, ότι ήταν μέλος της μασονικής στοάς. Και βρέθηκε μάλιστα και δημοσιογράφος που θέλει να λέγεται ότι είναι χριστιανός. Να πει ότι ναι, ήταν μασόνος γιατί έγραψε ένα γράμμα στον Βενιζέλο και τον έλεγε αδελφέ μου. Και αυτό στην εφημερίδα που εκδίδει, μιλάω για τον Ψαρουδάκη συγκεκριμένα. Στη χριστιανική έτσι προσωρούνται μεταξύ τους. Ο αδελφός Ψαρουδάκης, ο αδελφός άλλος, ο αδελφός άλλος. Και οι χριστιανοί έτσι πρέπει να επικαλούμε. Βρήκαμε. Πέθανε ο Χρυσόστομος Σμύρνης, ήρωας ο Χρυσόστομος, μασόνος ο Χρυσόστομος Σμύρνης. Αποδείξεις, κύριε. Αποδείξεις, κύριε. Όχι τώρα. 70 χρόνια μετά το θάνατο, το μαρτύριο του ήρωος βγαίνεται να του αμαυρώσετε τη μνήμη. Αποδείξεις, όχι έτσι.
Ο Πατριάρχης Δημήτριος, μασόνος, πού τον βρήκαμε τον Πατριάρχη Δημήτριος μασόνος, αποδείξει σε ποια στο α, πού, πώς και πότε. Έτσι, συγκεκριμένα πράγματα, ξεκάθαρα. Όχι βάζουμε μία φωτογραφία του και από κάτω ήταν αδελφός μας. Αποδείξεις, κύριε. Πότε μοιήθηκε, σε ποια τελετή, ποιοι τον μοίησαν, πού είναι η υπογραφή του. Μάλιστα, διότι από την άλλη πλευρά προκύπτει η συγκοφαντία. Γι' αυτό και τους προκαλώ. Και εάν έχουν αποδείξεις τέτοιες για Μητροπολίτες, να τους βγάλουν στη δημοσιότητα. Μάλιστα. Πατέρα Τιμόθε, κλείνουμε. Τον τελευταίο σας λόγο τον είπατε νομίζω προηγουμένως. Να τον επαναλάβετε προς τους χριστιανούς που μας ακούνε, προς τους τηλεθεατές που θα τον επαναλάβω πράσαμε. Με μεγάλη αγάπη, με μεγάλο πόνο, γιατί και εγώ πόνεσα πολύ για αυτά τα παιδιά, νέα παιδιά, να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Κατακρίνω και θα κατακρίνω πάντα τους γονείς τους. Πάντοτε. Και κατά προέκταση κατακρίνεται και όλους τους γονείς. Βεβαίως. Που αφήνουν. Γιατί εγώ ζω κοντά στα παιδιά τους και παίρνω τον παλμό τους. Εγώ ξέρω πώς η σημερινή νεολαία αντιμετωπίζεται από τους γονείς της. Εγώ το ζω. Κάτω από το πεταρχείλιο μου έρχονται και μπαίνουν και μου τα λένε. Γι' αυτό και το λέω. Γι' αυτό έχω και αυτή τη στιγμή κατά κάποιο τρόπο ξεφύγει. Σας βλέπω. Σας βλέπω. Κλείνω όμως με αυτό. Έρχεται η γιορτή μεγάλη των Θεοφανίων. Τι ωραία γιορτή. Πηγαίναμε παλιά και πήγαιναν. Και πρέπει να συνεχίσουν να πηγαίνουν στην εκκλησιά. Να πάρουμε το μεγάλο αγιασμό. Να τον φυλάξουμε στο σπίτι μας όλο τον χρόνο. Φυλάσσεται ο μεγάλος αγιασμός. Θα αναρωτιούνται ορισμένοι. Πώς φυλάσσεται όμως. Στο καντιλάκι δίπλα. Με μοσκοθυμίαμα. Με κεράκι. Χωρίς αμαρτία μέσα στο σπίτι. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Το σταυρό μας να κάνουμε το πρωί πριν φύγουμε από το σπίτι μας. Στη δουλειά μας τίμη, ειλικρινής, χωρίς να κοιτάω ένας να βγάλει το μάτι του αλλού. Μελέτη της Αγίας Γραφής, μελέτη των κειμένων της Εκκλησίας μας, των βίων των Αγίων μας. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Τίποτα άλλο. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Κάνουμε το σταυρό μας, θα επικαλούμεθα τη χάρη του Θεού, τη βοήθειά του, θα μεγαλώνουν τα παιδιά τους οι γονείς. Με πνεύμα και με νουθεσία Κυρίου, να τους λένε ποιες είναι οι αλήθειες του χριστιανισμού, ποια είναι η αληθινή ζωή, ποιος είναι ο προορισμός μας, γιατί γεννηθήκαμε, γιατί ήρθαμε στη γη. Όλο αυτό το μεγαλείο που λέγεται άνθρωπος θα χαθεί μέσα σε έναν τάφο. Αυτές είναι οι συζητήσεις. Και πας σήμερα σε σύγχρονα σπίτια και δεν ακούς τέτοιες συζητήσεις. Χαίρεται ο πατέρας γιατί έγινε ο άντρας ο γιος του και έχει φιλενάδα σε ηλικία 13 ετών. Και χαίρεται, το θεωρεί κάθιμα. Λάθος. Ενώ δεν ήταν έτσι ο Έλληνας. Ούτε και είναι έτσι ο Έλληνας. Και θα δείτε ότι κάτω από αυτή τη φωτιά θα αναγεννηθούμε και πάλι. Και εμείς θα διαπρέψουμε και το έθνος μας θα διαπρέψει και η Ορθοδοξία θα θριαμβεύσει. Αρκεί να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό μας. Γιατί είμαστε το κατεξοχήν ευλογημένο έθνος. Γι' αυτό και μας μισούν. Γι' αυτό και μας λιδωρούν, γι' αυτό και μας εχθρεύονται. Μάλιστα. Αυτή την ευλογία όμως θα τη διατηρήσουμε. Θα τη διατηρήσουμε, να είστε σίγουρος κύριε Δευτερακόπουλε. Πατέρα Τιμόθε, θα σας ευχαριστήσω θερμώς. Εκ βάσης καρδιάς, για όλη την κούραση την οποία έχετε ύστερα από την πρόσκλησή μου να έρθετε εδώ, να αφήσετε τα καθήκοντά σας, ξέρω το βαρύ έργο σας. Εκείνο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι με τον τελευταίο σας λόγο καλύψατε και το μεγαλύτερο μέρος του δικού μου επιλόγου. Δεν μπορώ να κάνω καλύτερο. Αγαπητοί τηλεθεατές, το τέλος της εκπομπής αυτής για τον σατανισμό, για τους δαίμονες, για τη μαύρη μαγεία έφτασε. Να υπενθυμίσω ότι έχουν γίνει κι άλλες εκπομπές από την τηλετώρα, θα ακολουθήσουν κι άλλες. Θα προσπαθήσουμε και με τον πατέρα Τιμόθεο Ηλιάκη να δούμε πώς θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες, στις επόμενες 2-3 εβδομάδες, αν βρει τον χρόνο, να ξαναμιλήσουμε. Πιστεύω όμως ότι με όσα είπε σήμερα, εκάλυψε ένα πολύ μεγάλο μέρος, τουλάχιστον από θρησκευτικής πλευράς, αλλά όχι μόνον από θρησκευτικής πλευράς. Εκάλυψε πάντως το μεγαλύτερο μέρος και από την δική μου πλευρά, το μόνο που έχω να προσθέσω σε όσα είπε, είπε τον καλύτερο λόγο σαν επίλογο και θέλω να μείνετε με αυτή την εντύπωση. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι να μην σταματήσει η ενημέρωση. Όλοι οι δημοσιογράφοι και τα τηλεοπτικά ραδιοφωνικά μέσα ενημερώσεως και οι εφημερίδες και τα περιοδικά, αρκεί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αρκεί να μην δημιουργούν ιστερίες, πανικούς, να ενημερώσουν τον κόσμο, γιατί δυστυχώς
επανέρχομαι σε ένα σημείο της συζητήσεως που κάναμε σήμερα, έχουν μείνει ανενημέρωτα τα παιδιά μας, αλλά και οι μεγάλοι. Και με αυτό το λόγο κλείνω, επισημένοντας ότι ο αόρατος πόλεμος, όπως άρχισα να λέγω στην εισαγωγή του θέματος, ο αόρατος πόλεμος υπάρχει. Έχει πάρει εκτάσεις. Βεβαίως, ο πατέρας Τιμόθεος είναι αισιόδοξος. Εγώ είμαι πιο επιφυλακτικός. Ελπίζω πάντως ότι εάν αφυπνιστούμε όλοι μαζί, και όχι μόνο η πολιτεία και η εκκλησία, αλλά και η οικογένεια, ότι θα προκύψει το ιδεώδες για την αντιμετώπιση και αυτού του έλκους που προέκυψε στην ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε και η τηλετώρα είναι στη διάθεσή σας για όσες ερωτήσεις θέλετε, καταγράφονται, θα απαντηθούν και σε άλλες εκπομπές που θα ακολουθήσουν επί του θέματος αυτού και πάντοτε είναι στο πλευρό σας με γνώμονα την αλήθεια, την αγάπη για την Ορθοδοξία, την αγάπη για τον Ελληνισμό, την εθνική μας δηλαδή υπόσταση. Καληνύχτα σας.